Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ και σήμερα είμαστε. Βρίσκεστε και εσείς εδώ στην Τροφιά Παρίτσα μαζί μας, συντονισμένοι στο 107,4 των FM, μας πρόμενες πτήσεις. Τάσος Στέργας στο μικρόφωνο, στην Τροφιά Παρίτσα θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή δηλαδή. Μόλις τώρα ο Φορτούνης μπερδεύεται μέσα στην μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού, μπερδεύεται, πέφτει μόνος του και ο διαιτητής δίνει πέναλτι. Στο 40, μιας και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάμψει την αντίσταση του Λεβαδιακού. Δεν ξέρω ποιος διαιτητής είναι, δεν θα το μάθω και θα σας πω. Στο 40 προς 41 δίνει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, έτοιμος να το εκτελέσει ο Φορτούνης. Επαναλαμβάνω, ο Φορτούνης μπερδεύτηκε με τα πόδια του, έπεσε πάνω στον ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού. Ο διαιτητής είδε πέναλτι. Για να δούμε τι θα δούμε. Έτοιμος να εκτελέσει ο επιθετικός του Ολυμπιακού στο 41. Εκτελεί, αποκρούει. Αποκρούει ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού. Χαμένο πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο 41. Ένα πέναλτι το οποίο είναι αρκετά αμφισβητούμενο. Μια φορά το είδα. Θα δούμε και το replay φυσικά. Αλλά έτσι μου φάνηκε ότι σαν να μπερδεύτηκε λίγο ο Φορτούνης και έπεσε λίγο πάνω στον ποδοσφαιριστή τον αμυντικό. Ο Ζησόπουλος, αν δεν απατώ, αν είναι αυτός με το Μούση, γιατί έχω και μακρινή λήψη. Και έτσι ούτε με πέναλτι ο Ολυμπιακός καταφέρει να προηγηθεί στο 42, επαναλαμβάνω. Ολυμπιακός Λεβαδιακός στο 42, 0-0. Και μιας και λέμε 0-0 βλέπω, επανήλθε ρε παιδιά, ο 0-0-3 με τα μηνύματά του. Βλέπω τα μεσημεριανά μηνύματα από το 0-0-3, ο οποίος έχει να πάρει εδώ από πέρσι το χειμώνα. Εντάξει, εκεί δηλαδή που είχαν κρυθεί τα πάντα και η ομαδούλα του δεν θα κατάφερνε να κάνει τίποτα μα τίποτα. Και φέτος που είναι στο UEFA-κι που μας έλεγαν τόσα χρόνια, νομίζω ότι δεν θα τον έχουμε εδώ πέρα για να γελάμε το 0-0-3. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε, αλλά τόσα να αναλύσουμε, να ενημερώσουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να αντιπαρατεθούμε. Πάντα όμως με τεκμηρίωση στην άποψή μας. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54526 για την ώρα. Λίγο αργότερα που θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές και θα ακούσετε όλα τα θέματα της εκπομπής, θα έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε εδώ με τις ασπρόμενες πτήσεις, με τον Τάσο Τρέγια και να τα συζητήσουμε παρέτσα. Σε λίγο θα έχουμε και την Ελένη Μπούντου από το ΠΑΟΚ 24 να μας ενημερώσει για όλα τα τελευταία νέα του Δικεφάλου, για το αγωνιστικό, για τα εισιτήρια, για το μεγάλο παιχνίδι που έρχεται. Σε 3-24 από τώρα, Τετάρτη, 10 η ώρα το βράδυ, στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ έχει ραντεβού με την ιστορία του. Όλα εδώ θα τα πούμε, θα σας ενημερώσουμε, μείνετε εδώ κοντά μας, μείνετε στην Τροφιά Παρίτσα μαζί μας. Ένα όμορφο αθλητικό δίωρο σας περιμένει. Άλλο ένα βράδυ εδώ κοντά μας είναι και το Όνειρο Live Strip Show, το αισθησιακό hot show στην πόλη μας. Σας περιμένει να ζήσετε κάτι διαφορετικό, μοναδικό, με πριβέ καταστάσεις. Θα το βρείτε στην οδό Κολέτη 31 Παλαιό ΠΑΠ, τηλέφωνο ρεζερβέ και επικοινωνίας 2313-069-083. Όνειρο Live Strip Show, άλλο ένα βράδυ εδώ κοντά μας. Κοντά μας είναι και το ουζερί μεζεδοπολείο Ζήκος της Τούμπας, πανδεσία γεύσεων από μεγάλη ποικιλία κρεατικών. Περιμένω να τις απολαύσετε με την παρέα σας, συνοδευόμενες από πλήρη γκάμα ποτών στο Ζήκο της Τούμπας. Προσιτές λαϊκές τιμές, φροντίδα για τον πελάτη, ζεστός και ευχάριστος ο χώρος, γρήγορη εξυπηρέτηση, όλοι αυτοί οι λόγοι σας οδηγούν στην Ανατολική Στράκης 63 στον Ζήκο της Τούμπας, στην κάτω Τούμπα, έτσι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2311-242-153 για ρεζερβέ, αλλά και για την δική σας παραγγελία, χρόνος παράδοσης γύρω στα 20 με 30 λεπτάκια. Πάμε λίγο στην Ελένη Μπούντο, το ΠΑΟΚ 24, να μας ενημερώσει για όλα τα τελευταία νέα του Δικεφάλου. Ελένη, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι κάνεις? Είμαστε καλά. Είμαστε σε διαδικασία μαζί με την ομάδα, βεβαίως, προετοιμασίας για το μεγάλο παιχνίδι της Τετάρτης. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει τον Λεβαδιακό. Στο 45 βρισκόμαστε. Πέναλτι ψιλοαβαβά μου φάνηκε. Λίγο μπερδεύτηκε και ο Φορτούνης. Έπεσε πάνω στο Ζησόπουλο. Ούτε το πέναλτι μπόρεσε να το βάλει. Για να δούμε τι θα δούμε. Στο 45, έτσι. Στο 45 με το Καραϊσκάκι ούτε καν μισογεμάτο. Γύρω στις 12.000 έχει. Βλέπω μάλιστα κόσμο. Ναι. Μάλιστα. Πρεμιέρα. Έτσι έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς κοιμάθηκαν. Πρεμιέρα απαξιωτική από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Που δείχνει ότι όταν ο Ολυμπιακός δεν είναι στο Champions League ή όταν πάει να χτίσει ομάδα,
Γιατί όμως διαβάζω την 11η του Ολυμπιακού, μπορεί να μείνει έκπληκτη και εσύ και οι ακροατές. Δείχνει ότι δεν στηρίζει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Είναι καλομαθημένος. Αυτό δείχνει. Γιαννιώτας, Τσιμίκας, Βούκοβιτς, Μεριά, Ομάρ, Τωροσίδης, Καμαρά, Πάρντο, Φουρτούνης, Χριστοδουλόπουλος, Γκερέρο. Με αναπληρωματικούς Χουτεσιώτης, Μπουχαλάκης, Φετφατζίδης, Χασάν, κάποιος Βρουσάη, ένας Μιράντα Παπαδοπούλου και ένας Νάτχο. Το ξέρουμε τον Νάτχο. Το μόνο που ξέρει είναι ο Νάτχο και το Φετφατζίδη από παλιά. Τους άλλους δεν τους ξέρω εγώ, Ελένη, ειλικρινά σου. Ναι, και ο Τωροσίδης που ξαναγύρισε. Ναι, ναι, ζητάνε και άλλο πέναλτι τώρα εδώ πέρα σε σέντρα του Πάρντο. Ναι, πρέπει. Αυτό το σταματάει ο Μπλάκμαν με το χέρι. Δεν ξέρω, το έδωσε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε. Έχει ενδιαφέρον και το παιχνίδι, ναι. Στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Έχει μεγάλο, μάλιστα, ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, το έδωσε. Ναγκής, κίτρινη κάρτα, το έδωσε. Για να το έδωσε κάρτα, θα το έδωσε. Τέλος, πάμε, μάλιστα, στο ρεπορτάζ και θα δούμε. Ωραία. Για τον ΠΑΟΚ η πρεμιέρα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Το ζητούμενο που ήταν η νίκη επετεύχθη. Έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ, μην ξεχνάμε, κουβαλάει και την τιμωρία των μείων 2 βαθμών από πέρσι. Οπότε χθες οι 3 βαθμοί ήταν το μοναδικό ζητούμενο. Πολλά μπορούμε να πούμε για την εικόνα του ΠΑΟΚ, για τα διαστήματα έτσι που προβλημάτισε. Αλλά είναι λογικό και επόμενο, όταν και εμείς οι ίδιοι είχαμε στο μυαλό μας, έχουμε στο μυαλό μας το μάτς με την Μπενφίκα, είναι λογικό να το έχουν και οι ποδοσφαιριστές, να το έχει γενικότερα ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Εγώ θα σας πω για παράδειγμα, χθες με τον Πασχαλάκη, όταν βγήκε και έκανε δηλώσεις, είπε ότι θέλοντας και εμείς το μάτς με την Μπενφίκα ήταν πάντα στο μυαλό μας, είναι στο μυαλό μας, αλλά έπρεπε ο προπονητής μας βάλει σε μια διαδικασία να σκεφτούμε πρώτα τον Αστέρα Τρίπολης και μετά το σπουδαίο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν μπορώ να σας πω την απόλυτα διαχειρίσιμο στο μυαλό αυτό, έτσι σε νοητικό επίπεδο, να βάλεις μια γραμμή, ένα φρένο και να πεις ότι σήμερα υπάρχει μόνο Αστέρας και από αύριο ή μετά το τέλος του αγώνα σκεφτόμαστε την Μπενφίκα. Είναι μεγάλη πρόκληση, Ελένη, για να το κάνει αυτό οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής. Κοίτα, εγώ δεν θα σου πω ότι το χθεσινό ήταν αγκαρία, απλά όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, να τελειώνουμε, να πάει καλά, να έρθει η νίκη, να έρθουν οι 3 βαθμοί για να σβήσει και η τιμωρία των μείων 2 και από εκεί και πέρα άπαντες στρέφουν το ενδιαφέρον τους και την προσοχή τους στο παιχνίδι της Τετάρτης. Το θέμα είναι ότι αντιμετωπίζαμε χθες μια ομάδα η οποία παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, ιδίως με Στάι Κουβεργέτη, εντός και εκτός, σε δυσκολεύει, σε έχει πάρει αποτελέσματα, σε έχει κάνει κηδείες. Και νομίζω ότι και φέτος ο Αστέρας Τρίπολης θα είναι από αυτές τις ομάδες που θα παίξουν ρόλο, θα ρυθμίσουν δηλαδή καταστάσεις και αποτελέσματα. Φάνηκε ότι είναι μια καλά δουλεμένη ομάδα, έτσι έχουν από πέρυσι το Σάββα Βαντελίδη, είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα, αλλά βάσει της εικόνας του παιχνιδιού ο ΠΑΟΚ εννοείται ότι άξιζε την νίκη, αλλά θα έπρεπε να είναι πιο συγκεντρωμένος. Είχε 4 με 5 ευκαιρίες τις οποίες θα έπρεπε να μετουσιώσει σε γκολ. Βέβαια βρέθηκε απέναντι και σε έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα. Νομίζω ότι ακριβώς, νομίζω ότι τίνει να γίνει νόμος πια αυτό στο γήπεδο της Τούμπας, ο αντίπαλος τερματοφύλακας να είναι ο MVP, αν όχι του γηπέδου, σίγουρα MVP της ομάδας του. Ναι. Το ζήσαμε σε πάρα πολλά παιχνίδια πέρσι και σήμερα, ναι, και μάλλον και φέτος, έτσι ξεκίνησε η χρονιά. Έτσι είχαμε πάθει και με τον Βελίδη και τον πήραμε στο τέλος. Δεν το θυμάσαι. Και το Πασχαλάκι. Πασχαλάκι μας βγήκε, εντάξει. Ναι, ακριβώς, 40 ευκαιρίες θυμάμαι εγώ. Ναι. Ένα μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το μάτι με τον Πας Γιάννενα, δεν έμπαινε με τίποτα η μπάλα μέσα. Όντως, είχε γίνει τετράγωνη. Ακριβώς, και ο Πασχαλάκης σε πολύ πολύ μεγάλη μέρα και στην ουσία έτσι ξεκλείδωσε και η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, ναι, από εκείνη την εμφάνιση που έκανε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να τον κοιτάξουν λίγο καλύτερα, έτσι να τον έχουν στα υπόψη τους. Mm-hmm. Τέλος, καλό, όλα καλά για τον ΠΑΟΚ χθες και από τις δηλώσεις τους οι πρωταγωνιστές και ο Λουτσέσκου, όλοι κοιτούν πλέον το μάτς με την Μπενφίκα, αντιλαμβάνονται ότι διακυβεύονται πολλά σε αγωνιστικό επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο, σε θέμα πρεστής, για το τι μπορεί να σημαίνει μια ενδεχόμενη πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους και βεβαίως νομίζω ότι είναι με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία ο ΠΑΟΚ, το πιστεύει πολύ, το πιστεύει και ο κόσμος πολύ, σίγουρα δεν θα πέφτει καρφίτσα στο παιχνίδι της Τετάρτης. Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια. Μπράβο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εκεί, 9 η ώρα το πρωί, να είστε σε υπολογιστές. Ιντερνετικά να πούμε. Και έτσι. Έτσι ακριβώς, τα κινητά σας, σε τάμπλετ και αυτά, γιατί δεν θα βγουν από τα εκδοτήρια της Τούμπας, μόνο ηλεκτρονικά, μόνο ιντερνετικά τα εισιτήρια. 9 η ώρα το πρωί ανοίγουν. Και εδώ να κάνω μια σημαντική έτσι υποσημείωση, ότι ακόμη και τα παιδιά, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θα πρέπει να βγάλουν εισιτήριο. Γιατί
Μπορεί στα υπόλοιπα παιχνίδια ή στους υπόλοιπους αγώνες τα παιδιά μέχρι 12 ετών να έμπαιναν μαζί με τον σύνοδό τους χωρίς εισιτήριο, αλλά επειδή τα συγκεκριμένα παιχνίδια αυτά των play-off του Champions League λειτουργούν βάσει των προδιαγραφών που έχει θεσπίσει η UEFA, όπως γίνεται στα παιχνίδια των ομίλων, όλα τα παιδιά για λόγους ασφάλειας θα πρέπει να βγάλουν το εισιτήριό τους. Οπότε οι μπαμπάδες εκεί έξω που μας ακούν και θέλουν να πάρουν το 10χρονο, το 9χρονο αγοράκι τους στην Τούμπα, να ξέρουν ότι θα πρέπει να βγάλουν αντίστοιχα εισιτήριο και για τους μικρούς που θα βρεθούν στο γήπεδο την Τετάρτη το βράδυ. Οπότε προσοχή στο συγκεκριμένο ζήτημα, μην βρεθούν στην Τούμπα, μην βρεθούν στο γήπεδο και αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο πρόβλημα έχοντας τα παιδιά μαζί τους. Θεωρώ, εκτίμηση κάνω, αν και σίγουρο θα είναι, ότι σε πολύ λίγες ώρες θα εξαντληθούν τα μαγικά χαρτάκια. Έτσι. Πόσα είναι, Ελένη, πόσα θα διατεθούν? Τάσο, δεν έχει βγει ακριβές νούμερο, αλλά θα σου πω, θα τα βάλουμε λίγο κάτω μαθηματικά. 20.112 είναι τα διαρκείας. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες θέσεις, κάποιες προσκλήσεις που δεσμεύονται για χορηγούς, είναι αυτές οι συνεργασίες της ΠΑΕ. Από εκεί και πέρα, πιστεύω στα 4.000 θα είναι τα εισιτήρια τα οποία θα βγουν. Μόνο. Και πάλι μπορεί να λέω και πολλά. 28 και δεν παίρνει Τούμπα. 28.000, ναι, αλλά επειδή είναι μάτσο... Πώς είναι οι προσκλήσεις, 3.000 είναι οι προσκλήσεις. Α, όχι, αλλά εγώ σου λέω, είναι και τα, μην ξεχνάς, είναι και τα μηντιακά, έτσι. Mm-hmm. Είναι και τα μηντιακά, αυτά που δίνει η ΠΑΕ σε φορείς των μηντια, τα οποία κληρώσαμε κι εμείς καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, έτσι. Και στέλαμε τον κόσμο στην Τούπα. Πόσα να είναι αυτά, αρέσει, Ελένη, πόσα δώσαμε εμείς, 30? Τέσσερις ραδιοφωνικοί σταθμοί να δώσανε 100 εισιτήρια. Δώσαμε παραπάνω από 30 σίγουρα. Ωραία, άντε να δώσανε οι ελευθερικοί σταθμοί 200 εισιτήρια. Και μακάρι 20, να είναι και 20-100, 20-300. Και πόσες προσκλήσεις δηλαδή. Απλά εγώ το θέτω με την έννοια ότι επειδή η UEFA δεν αστειεύεται με τους κανόνες ασφαλείας, θα πρέπει τα διαζώματα να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν υπεραριθμίες, οι έξοδοι να είναι... Να υπάρχει έτσι εύκολη πρόσβαση, γιατί ο ΠΑΟΚ δέχτηκε ένα πρόστιμο. Ναι, ρε παιδάκι μου, απλά ο ΠΑΟΚ όταν έβαλε τα καρεκλάκια, το γήπεδο έβαλε καρεκλάκια στην Τούμπα, ναι, η οποία έπαιρνε 45.000 κόσμο χωρίς τα καρεκλάκια. Αριθμημένα νομίζω είναι 28.800, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο είναι. 28.000 κάτι είναι. Μπράβο. Ναι. Υποτίθεται ότι στις 28.000 κάτι πόσο είναι, πρέπει να είναι ελεύθερα τα διαζώματα και όλα. Έτσι δεν είναι? Αφού οι καρεκλάκια. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να κάτσει άλλο στο τσιμέντο, οι καρεκλάκια είναι αριθμημένα όλα. Πώς γίνεται τώρα 20%, έτσι σου λέω, άντε 2500 με τα εισιτήρια από τα ραδιόφωνα. Τα υπόλοιπα έχουμε 7-8.000 εισιτήρια δηλαδή. Θα βγουν εισιτήρια, θα τα δούμε και αύριο. Το καλό είναι ο κόσμος 9 η ώρα να στηθεί στους υπολογιστές και κινητά και τέτοια, για να προλάβει, γιατί όσο και να είναι, Τάσο, να σου πω την αλήθεια, σε αυτό το παιχνίδι θα εξαντληθούν. Είναι μικρό το γήπεδο, Ελένη μου. Είναι μικρό το γήπεδο για κάτι τέτοιο. Και σε ενδεχόμενο πρόκρισης με ομίλους θα το λέμε συνέχεια. Σε κάθε στροφή του λόγου μας θα λέμε ότι είναι μικρό το γήπεδο. Έχεις πολλά χαιρετίσματα από έναν φίλο, τον Πάρη, από τον Καναδά. Από το σύνδεσμο φίλο ΠΑΟΚ Μόντρεαλ, Καναδά. Επίσης, πολλούς χαιρετισμούς. Ξέρουμε πολλά παιδιά που ζουν στο εξωτερικό και μας στέλνουν μηνύματα, ειδικά και στην πρεμιέρα και στα προηγούμενα ευρωπαϊκά. Ξέρουμε πόσο πολύ θα ήθελαν και αυτοί να βρίσκονται στο γήπεδο και να είναι κοντά στην ομάδα στα συγκεκριμένα ειδικά παιχνίδια. Έτσι. Και πάνω σε αυτό, να πω ότι το φρένο των 21.000 που σκεφτόταν η ΠΑΕ έχει να κάνει και με αυτά τα παιδιά που ζουν στο εξωτερικό. Και θα μπορέσουν να έρθουν στην Τούμπα μία φορά, δύο φορές το χρόνο. Ναι. Να έχουν και αυτή την πρόσβαση, να βρουν εισιτήριο για να βρεθούν στο γήπεδο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σήμερα το πρωί είχε πρωινή προπόνηση, έτσι δεν γινόταν να τους δώσει ρεπό όσοι ήθιστε ο Ράσμα Λουτσέσκου, έτσι, για να πάρουν τις ανάσεις τους, γιατί οι μέρες πιέζουν όπως είναι λογικό. Βέβαια, αυτοί που αγωνίστηκαν βασικοί έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποφόρτισης, ενώ οι υπόλοιποι ακολούθησαν κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Ανάμεσά τους βεβαίως και ο Βαρέλα και ο Μαουρίσιο και ο Λιμιός που δεν αγωνίστηκαν χθες. Και νομίζω ότι αύριο μεθαύριο, έτσι, είναι οι σημαντικές, οι κομβικές προπονήσεις με τον Ράσμα Λουτσέσκου να καταλήγει στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στο μάτς της Τετάρτης. Το καλό για τον ΠΑΟΚ, το θετικό, είναι ότι δεν αποκόμισε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού στο χθεσινό παιχνίδι, έδωσε και χρόνο συμμετοχής στον Βέρμπλουμ. Ήταν μια έκπληξη, η αλήθεια είναι, Τάσο. Αν και
μας είχε έτσι προειδεάσει στα γραμμικά η κυρία Βέρμπλουμ, η Νίνα, γιατί σε διαδικτυακή συζήτηση που είχε έτσι με Σουηδούς, τους είχε αποκαλύψει ότι είναι στην αποστολή και είναι έτοιμος και για μία μικρή συμμετοχή. Και όντως, στο 74 χθες, είδαμε τον Βέρμπλουμ να μπαίνει στο γήπεδο. Δεν το περίμενα, ας πούμε. Να σου πω την αλήθεια, δεν το περιμέναμε και το χαρακτηρίσαμε ως έκπληξη, γιατί πριν το μάτς με την Μπενφίκα είχε ρωτηθεί ο Λουτσέσκου για το πότε θα δούμε τον Βέρμπλουμ, πότε θα είναι έτοιμος αγωνιστικά, και είχε πει μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων. Δηλαδή μέσα Σεπτεμβρίου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα βλέπαμε τον Βέρμπλουμ. Αλλά επειδή ο Σουηδός συμμετείχε σε κάποια κομμάτια προπόνησης, έδειξε να είναι σε καλή κατάσταση. Βεβαίως σίγουρα υπολείπεται σε αγωνιστικό ρυθμό και σε τακτική φιλοσοφία, τουλάχιστον αυτή που θέλει ο Λουτσέσκου. Του έδωσε έτσι μερικά λεπτά συμμετοχής και ο ίδιος το μίλησε στην συνέντευξη τύπου χθες και εξήγησε ότι έβλεπε από τον Κάνιας κάποια σημάδια κούρασης. Έχει πάρει ο Ισπανός αρκετά ευρωπαϊκά παιχνίδια σε ρή. Οπότε στο ημίχρονο συζήτησα με τον Βέρμπλουμ και αποφασίσαμε να τον ρίξω στο γήπεδο. Ξέρω ότι σας είχα πει ότι ο Βέρμπλουμ δεν θα χρησιμοποιηθεί πολύ νωρίς, αλλά και σίγουρα μπορεί να είναι και δικό μου λάθος να χρησιμοποιώ έναν ποδοσφαιριστή τόσο νωρίς, γιατί ο Λουτσέσκου είναι της φιλοσοφίας, είναι ο αποκτηθέντες να παίρνουν το χρόνο τους και σταδιακά σιγά σιγά να μπαίνουν έτσι σε κλίμα ενδεκάδας, αλλά λέει κατάλαβα ότι χθες έπρεπε να το κάνουμε και να του δώσουμε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε εκείνο το σημείο. Από την πλευρά του ο Βέρμπλουμ δεν έκρισε τη χαρά του για τον ντεμπούτο του, ευχαριστώντας βεβαίως τον κόσμο του ΠΑΟΚ για το θερμό καλωσόρισμα. Ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα, εκπληκτική ατμόσφαιρα και μια πολύ σημαντική νίκη, έγραψε ο Σουηδός στο Instagram, με τον ΠΑΟΚ βεβαίως να το απαντάει πως εδώ είναι το σπίτι σου και είσαι μέλος πια της οικογένειάς μας. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Πολλά τα μηνύματα βεβαίως και από τους πρωταγωνιστές και από τον Μπίσεσβαρ που μπήκε ως αλλαγή χαρούμενος που επέστρεψα στον ΠΑΟΚ. Πολλά τα μηνύματα και από τον Ουάρντα που ήταν και ο MVP, ότι δεν έχουμε χρόνο για ξεκούραση, κοιτάμε μόνο το παιχνίδι με την Μπενφίκα. Και πολύ ωραία και η παρακάμερα του παιχνιδιού, γιατί είναι αυτά τα οποία έτσι δεν καταλαβαίνεις, δεν πιάνεις με την πρώτη φορά στο γήπεδο, έτσι, που η ένταση αν θέλετε είναι λίγο παραπάνω. Είναι οι αγκαλιές, εγώ θα σταθώ στις αγκαλιές του Ιβάν Σαββίδη με τους ποδοσφαιριστές, στο θερμό εναγκαλισμό με τον Ουάρντα και την καρπαζιά, έτσι εντός εισαγωγικών, πατρική καρπαζιά του Ιβάν Σαββίδη στον Ουάρντα, την πολύ ωραία αγκαλιά με τον αρχηγό Αντελίνο Βιερίνια, και βεβαίως μετά βλέπεις και τις αντιδράσεις του Ασπρόμαυρου Πάγκου, το πώς έζησαν το παιχνίδι. Τον Ζαμπά, ο οποίος έγινε αλλαγή και κατευθείαν έτρεξε στον Λουτσέσκου να τον αγκαλιάσει. Έτσι δείχνει πολύ ωραία, αποτυπώνει μάλλον θα πω, πολύ ωραία το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει έτσι μέσα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Φαίνεται αυτό σε κάθε αλλαγή που δείχνει η κάμερα, πώς αντιδράει ο προπονητής με τους ποδοσφαιριστές. Αυτό ακριβώς. Θα ήθελα να σου κάνω την εξερώτηση. 3-24 ώρα πριν από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο μάτς για την ιστορία του ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου αντιμετωπίζει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα με κάποιον ποδοσφαιριστή? Όχι, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα και αυτό είναι το ευχάριστο. Ο Ελ Καντουρί, ας πούμε, που δεν ταξίδεψε στην Πορτογαλία, κανονικά είναι στη διάθεσή του και αγωνίστηκε και στο χθεσινό παιχνίδι. 3-24 ώρα πριν, όπως είπες και εσύ, όλα είναι καλά στον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον σε αυτό το μέτωπο έτσι των απουσιών, και ελπίζουμε έτσι να κυλήσουν και οι προπονήσεις των επόμενων ημερών για να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές, να έχει πολλές διαθέσιμες επιλογές ο Λουτσέσκου στο μάτς αυτό, στο μάτς που είναι τελικός για τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Ωραία. Εντάξει, Ελένη, αν δεν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό να αναφέρουμε, να σε αποδεσμεύσουμε, να ξεκουραστείς κι εσύ. Όχι, να δώσουμε μόνο ότι ντεμπού του έκανε και ο Χάρης Χαρίσης, έτσι έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ, ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, γιατί έλεγε το ερχόμενο καλοκαίρι, άρα δεν θα μπορούσε να φύγει με τη μορφή δανεισμού, επέκτηνε τη συνεργασία του για έναν ακόμη χρόνο, αναχώρησε για το Βέλγιο και μάλιστα πήρε και τα πρώτα λεπτά συμμετοχής με την Kortrijk, έτσι είναι η ομάδα που θα αγωνίζεται φέτος, στο διπλό της Kortrijk επί της Αρλερουά. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 56 αν δεν κάνω λάθος, και έτσι σιγά σιγά αρχίζει και αυτός να γράφει την φετινή σεζόν του πάλι στο Βέλγιο με τη φανέλα της Kortrijk. Άρα μένει ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ τουλάχιστον για ένα χρόνο. Βεβαίως. Απλά προτιμήθηκε να δοθεί δανεικός για να πάρει και αυτός παιχνίδια. Λογικό. Γιατί
τα δεδομένα ήταν δύσκολα και για εκείνον, έτσι όπως έχουν στριμωχτεί, αν θέλετε, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Λογικό, και έχει αποδειχθεί ότι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν δοθεί δανεικοί από τον ΠΑΟΚ και διέπρεψαν στις ομάδες που πήγαν ή διακρίθηκαν ή πάλεψαν, δούλεψαν και πήραν την αξιοπιστία του προπονητή, ότι επέστρεψαν και παίζουν και εντεκαδάτη. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έτσι ακριβώς. Σιγά σιγά από σήμερα μπαίνεις σε κλίμα, σε mood ομάδας και ο Αλυντός, έτσι μην το ξεχνάμε, ναι, υπέγραψε τις προηγούμενες ημέρες, δανεικός και αυτός από την Real Betis στον ΠΑΟΚ, και σταδιακά θα αρχίσει και ο ίδιος να παίρνει κλίμα από αποστολή και από αγώνες του δικεφάλου. Μακάρι να εγκληματιστεί τάχιστα, γιατί νομίζω ότι και ο Βιερίνια χρειάζεται κάποιες ανάσες, γιατί για να τα λέμε και όλα, λίγο κουρασμένος φάνηκε στα τελευταία δύο μάτς ο Βιερίνια μαζί με τον Κάνιας. Κοίταξε, ήταν και τα ταξίδια που δεν βόλεψαν πολύ, δηλαδή από τη Μόσχα στην άλλη άκρη στη Λισαβόνα, ανά τρεις μέρες τώρα ξεκινάει και το πρωτάθλημα, θα αρχίσει να ζορίζει το πρόγραμμα. Καλά, δεν σκάβανε. Όπως και να το κάνουν. Στα αεροπλάνο ήταν και καθόταν και κάνανε χαβάλε, εντάξει, δεν σκάβανε και όλα, μην τρελαθούμε. Ναι, κοίταξε, σαφώς για τον ποδοσφαιριστή δεν είναι αυτό το ζητούμενο, αλλά είναι όλη αυτή η ψυχολογική κούραση. Εντάξει, δηλαδή, δεν είναι όπως εσύ που είσαι τώρα ρεπόρτερ ή ο Κόλκας, ξέρω εγώ, θα πρέπει να ετοιμάζεις τη βαλίτσα σου, θα πρέπει να πας στο αεροδρόμιο εσύ μόνος, ναι, σου, να κουβαλήσεις αποσκευές. Όλα είναι έτοιμα. Στον ΠΑΟΚ το σίγουρο είναι ότι τα έχουν όλα έτοιμα. Όλα είναι έτοιμα τώρα, εντάξει. Το θέμα είναι η ψυχολογική κούραση και ξεκούραση των παικτών σε αυτά τα... σε αυτό το τομέα τουλάχιστον. Ψυχολογική κούραση και ξεκούραση θα έχουν με τις οικογένειές τους όταν βρίσκονται. Από εκεί και πέρα, όταν είναι σε αποστολή του ΠΑΟΚ, οφείλουν να τιμούν το συμβόλαιό τους όπως τους τιμά και η διοίκηση με τα μεγαλοπρεπέστατα συμβόλαια και με την πληρωμή κάθε μήνα στην ώρα τους. Αυτό. Και φυσικά και με έξτρα κίνητρα που τους δίνει σε περίπτωση εισόδου στους ομίλους του Champions League. Αυτό, έτσι. Εντάξει, έτσι. Για να μην νομίζω να τους χαϊδεύουμε κιόλα, πρέπει και λίγο να λέμε και δύο-τρία πράγματα και τα οποία ισχύουν, νομίζω, Ελένη. Αυτά. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπες όλα για άλλο ένα βράδυ. Καλή εβδομάδα, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Να έχουμε καλή ευρωπαϊκή εβδομάδα και όλα να πάνε καλά. Με την πρόκληση πρώτα ο Θεός. Με την πρόκληση πρώτα ο Θεός. Το επόμενο Σαββατοκύριακο να συζητάμε για ομίλους και για ωραία έτσι, ευρωπαϊκά παιχνίδια και ωραίες βραδιές. Αρχίζουν και δαγκάνονται κάποιοι τώρα εδώ πέρα. Να ξέρεις. Ναι, όσο το ακούνε, αρρωσταίνουν. Αρρωσταίνουν. Υπογλώσσια. Εδώ έμαθα από το φαρμακείο της γειτονιάς μου ότι παρήγγειλε πάρα πολλά υπογλώσσια. Ναι. Πάρα πολλά φάρμακα για την πίεση και τα λοιπά. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, φάνηκαν από τις αντιδράσεις. Θα τα πούμε, Ελένη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου, κορίτσι μου. Ήταν η Ελένη Μπούντου από το ΠΑΟΚ 24 με όλα τα τελευταία νέα του δικεφάλου. Εγώ να σας πω πως ο Στέλης ο Παντωνίου σήμερα απουσιάζει. Τον έδωσα ρεπό εγώ, διότι περίμενα κάποιους φίλους σήμερα από το σύνδεσμο φίλο ΠΑΟΚ στο Χόλμη. Τα παιδιά δεν μπόρεσαν για κάποιο λόγο προσωπικό. Και η Ειρήνη και ο Γιώργος δεν μπόρεσαν να παραβληθούν στο στούντιο. Δεν πειράζει, άλλη φορά τα παλικάρια μας και οι φίλες μας, καλά να είναι, καλά να περνάνε. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός κάποια στιγμή όταν ξανάρθουν στην πατρίδα και θα μπορούν να βρίσκονται εδώ στο στούντιο. Είπαμε θα είναι και ο Γρηγόρης το άτομο, δεν μπόρεσε και ο Γρηγόρης, δεν ήρθαν τα παιδιά, δεν ήρθε και ο Γρηγόρης. Και ο Μιχάλης θα ερχότανε, δεν πειράζει, κάποια άλλη φορά. Γι' αυτό έμεινα σήμερα μοναχούλης εδώ πέρα, δεν πειράζει. Θα τα πούμε εδώ παρέτσα μαζί, μαθημένοι είμαστε ούτως ή άλλως. Όμορφα και ωραία. Να πούμε ότι το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε μόλις τώρα στο στάδιο Καραϊσκάκη, το οποίο θυμίζει αραιοκατοικημένη περιοχή, θυμίζει Ανταρκτική, Γρυλανδία, κάπως έτσι να το χαρακτηρίσω. Ναι. 10-12 χιλιάδες έχει. Είναι 0-0 με πέναλτι που έχει χάσει ο Ολυμπιακός στο 41, ένα αυστηρότατο πέναλτι. Αρχικά μπέρδεψε τα μπούτια του λίγο Φορτούνης όταν μπήκε στην περιοχή. Λίγο το μάρκαρε ο Ζησόπουλος, μια μπερδεμένη κατάσταση. Άλλος θα πει ότι ήταν, άλλος θα πει ότι δεν ήταν. Όπως δηλαδή κάνα στο καθαρό, στο ολοκάθαρο πέναλτι χθες που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος τσιμπάει την μπάλα, πάει για να σκοράρει προς τα πλάγια και πέφτει ο τερματοφύλακας του Αστέρα Τρίπολης, ο Παπαδόπουλος, με φόρα, έχει ξαπλώσει 4 μέτρα. Μαζεύει τα χέρια του πριν τον ανατρέψει. Την ώρα που πάει κοντά του, πάει να πιάσει την μπάλα για δευτερόλεπτα ο Παπαδόπουλος. Δεν πιάνει μπάλα γιατί την έχει τσιμπήσει ο Πρίγιοβιτς. Πιάνει το δεξί πόδι
του επιθετικού του ΠΑΟΚ τον ανατρέπει ολοκάθαρα. Ξαναμαζεύει όμως έξυπνα. Πολύ έξυπνη κίνηση του Παπαδόπουλου για να μην πάρει το πέναλτι ο Πρέγιοβιτς. Και εκεί υπάρχει η αμφισβήτηση για ένα, επαναλαμβάνω, ολοκάθαρο πέναλτι το οποίο φαίνεται από την κάμερα η οποία είναι πίσω από την εστία του Παπαδόπουλου. Λυσάξαν, σκάσανε, άτιτλοι, αόρατοι, υποστηρικτές του Νουρουάν, Αφραγκούζη, Χάρτινη Χαρταετή κτλ. Λυσάξαν από χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε άρθρα οι δημοσιογράφοι του Άρεος, του Ηρακλή, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της ΣΑΕΚ να πουλάνε προπαγάνδα, να παραπληροφορούν τον κόσμο πως δεν ήταν πέναλτι του Πρίγιοβιτς και φυσικά ούτε καν αναφορά για τις δύο κόκκινες που έπρεπε να έχει φάει ο Αστέρας Τρίπολης και να παίζει με 9 από το 63 και πιο μπροστά και φυσικά καμία αναφορά για το ολοκάθαρο πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο υπέρ του Άρτα που δεν δίνει ο Κουτσιάφτης. Άλλη μία ευκαιρία στους εφευρέτες της προπαγάνδας, πραγματικά το εννοώ αυτό που λέω, εφευρέτες της προπαγάνδας, οι οποίοι περιμένουν τέτοια για να ζήσουν, για να τα ανεβάσουν στα site τους, για να κάνουν εκπομπές, να γεμίζουν τα πρωτοσέλιδά τους κτλ. Και φυσικά να διαμορφώνουν τη γνώμη της ΚΕΔ, της ΕΠΟ και των διαιτητών για το επόμενο μάτς του ΠΑΟΚ. Είδα το Καραπαπάς, δεν έχασε ευκαιρία. Έκανε ανάρτηση. Και πήρε την απάντηση πληρωμένη. Ξαναέκανε σήμερα ανάρτηση. Όποτε κάνει ανάρτηση, αυτό θα παθαίνει. Αλλά καλό είναι ο κύριος Καραπαπάς να τον κάνει δώρο ο Μεσχέ Μαρινάκη σε έναν επικοινωνιολόγο, γιατί θα το χρειαστεί φέτος. Κάθε 3 και 5 θα πρέπει να κάνει και κάποια ανάρτηση και πρέπει να είναι ευφιέστατη για τη θέση που έχει. Και επειδή δεν διακρίνεται για την ευφυΐα του ο συγκεκριμένος κύριος και για τις επιτυχημένες αναρτήσεις του, καλά θα είναι, ας προσλάβει έναν επικοινωνιολόγο ο κύριος Μαρινάκης. Έτσι και έτσι, λεφτά για να κάνει μεταγραφές, κλάει μάνι. Δεν έδωσε 0-0-3, μη τσατίζεσαι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. 0-0-3, τι να κάνουμε. Εδώ θα ακούς τα πράγματα με το όνομά του. Που έλεγε την 11η του Ολυμπιακού, που δεν μπορείς να κερδίσεις το Λεβαδιακό στο 50, ούτε με βαβά πέναλτι. Γιαννιώτης, Τσιμίκας, Βούκοβιτς, Μεριά, Ομάρ, το Ρωσίδης, το 34χρονος, Καμαρά, ο Πάρτο, ο Φορτούνης, ο Οικοδόμος, ο Χριστοδουλόπουλος και ο Γκερέρο. Άκου πάγκο που έχεις, 003 Γαύρε. Χουτεσιώτης, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι ο Χουτεσιώτης. Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φέτφα, ο Χασάν, αυτός Χασάν, Πακιστανό μου θυμίζει, ο Βρουσάη, ποιος είναι ο Βρουσάη, ξέρεις κανένα Βρουσάη, όχι ούτε εγώ, και ο Μιράντα Παπαδοπούλου. Αυτή είναι η δεκάδα του Ολυμπιακού, κατάλαβες, 003, στο άδειο Καραϊσκάκη που θυμίζει αραιοκατοικημένη περιοχή Γρυλανδίας. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα ευθύς αμέσως, γιατί περάσαμε κατά 5 λεπτάκια το πρώτο διάλειμμά μας. Να πούμε ότι θα σας δώσουμε 4 φανέλες, 4 υπέροχα μπλουζάκια από το Club PAOK Montreal, Καναδά, από το φίλο τον Μπάρι τον Ουζούνη. Ευγενική προσφορά και από όλα τα παιδιά εκεί του Club PAOK Καναδά, από το Montreal. 4 φανέλες θα γίνουν δικές σας σήμερα. FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Επαναλαμβάνω, FM κενό, ονοματεπώνυμο, σχόλιο, αποστολή στο 54-526 για 4 φανέλες, 4 υπέροχα μπλουζάκια. Θα πάθετε πλάκα μα τα δείτε, με στάμπα μπρος πίσω από το Club PAOK Montreal, Καναδά. Στο ένα έχει και το όπλο του Ζαβίδη κάτω δεξιά στην μπλούζα και ένα ρολό χαρτί που έπεσε επάνω στον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού. Είναι φανταστικές οι φανέλες, παιδιά, να ξέρετε. Στείλτε μηνύματα να μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. 12 η ώρα θα πω τους 4 νικητές ή 4 νικήτριες για τα υπέροχα μοναδικά συλλεκτικά μπλουζάκια. Ευγενική προσφορά από τα παλικάρια του Club PAOK Montreal, Καναδά, και τον φίλο τον Μπάρι τον Ουζούνη. Να είστε καλά, παλικάρια. Τα στείλαμε δικά τους έξοδα από το μακρινό Καναδά με το ταχυδρομείο, τα παρέλαβα και τα χαρίζουμε σε εσάς. Διάλειμμα και ερχόμαστε με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310 287 και 38.
Ένας προμηθευτής της Τάσος Τρέγκας στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας, στην ύψη του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρέτησα μέχρι και τις 12, είπαμε τέσσερις υπέροχες μπλούζες από το Club Auk Montreal, από τον Καναδά, από τα φιλαράκια μας. Θα γίνουν δικές σας, στείλετε τα μηνύματά σας για να έχετε την ευκαιρία να τις παραλάβετε. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54-526. 2310-287-38 και οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές για όλους σας. Να δώσουμε λίγο και τα αποτελέσματα πριν πάρουμε τις γραμμές σιγά σιγά. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, είπαμε 1-0 με το ολοκάθαρο γκολ και το ολοκάθαρο πέναλτι του Πρέγιοβιτς. Πανετολικός Ατρόμητος Αθηνών 1-2 με 2 γκολ του Ευθύμη Κουλούρη. ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα 2-0. Απόλλωνος Σμύρνης Λάρισα 0-1. Ξάνθη Παναθηναϊκός 0-1 με πολύ όμορφο γκολ του Μπουζούκα και ευκαιριάρες που πραγματικά η ομάδα του Δόνη έπρεπε να τελειώσει τουλάχιστον με 0-3 το μάτς, από μια Ξάνθη αγνώριστη. Με αυτή την νίκη ο Παναθηναϊκός από μείον 6 πήγε στους μείον 3. Πανιόνιος Όφη 2-2 σε ένα μάτς διαφήμισης στο πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκε ο Πανιόνιος 1-0. Ο Όφη ισοφάρισε και πέρασε μπροστά με 1-2. Ισοφάρισε λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου ο Πανιόνιος σε 2-2 και έμεινε έτσι όλο το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός Λεβαδιακός, για να δω, στο 60-0-0 με χαμένο πέναλτι του Ολυμπιακού στο 42 και άδειο το Καραϊσκάκι. Όταν λέμε άδειο, παιδιά, θυμίζει πραγματικά αραιοκατοικημένη περιοχή με εσκιμώους από Ιγκλού. Λαμία Άρης, αύριο στις 9.30 στο Δημοτικό Στάδιο Λαμίας θα κλείσει η πρώτη αγωνιστική. Πάμε στους φίλους που είναι στη γραμμή. Καλησπέρα στον πρώτο. Ναι, αλλά φίλε. Γεια σου, Τασάρα. Γεια σου, Γορίνα. Καλησπέρα, Καρλίτο. Γεια σου, Τάσο, τι κάνεις? Καλά, παλικάρι μου, εσύ. Καλά, ναι, είσαι. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, Τασούλη. Χαίρομαι που σε ακούω, χαίρομαι που είσαι εκεί. Εγώ. Χαίρομαι που έχεις δύναμη και έχεις παοξίδικη φωνή. Να είσαι καλά, αδερφέ, κι εσύ. Τασούλη μου, θα με αφήσεις να μονολογήσω? Δεν μου αρέσει αυτό. Να μονολογήσω για 2 λεπτά. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε, πάμε. Κάθομαι και ακούω. Βλέπω σε site, βλέπω σε σελίδες, βλέπω σε διάφορα πράγματα στο διαδίκτυο, δυστυχώς, γιατί έχει μπει στη ζωή μας, ότι δεν ήταν πέναλτι το ένα, δεν ήταν πέναλτι το άλλο, δεν ήταν, ξέρω εγώ, όχι ο αυτός, όχι εκείνος. Λοιπόν, ήταν πέναλτι, το τελειώνουμε, το παρατάμε, το αφήνουμε. Πώς βλέπει, πώς σκέφτεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ποδοσφαιρικά άμπαλος? Ο άμπαλος θα γυρίσει και θα σου πει ότι δεν έχω λεφτά. Ο έξυπνος θα σου πει έχω χρήμα. Τι θέλω να πω? Επειδή παρακινούν τα νήματα στις σελίδες του Facebook κάποιοι που τρυπώνουν και κάνουν τους παοξίδες ενώ δεν ξέρουν τα 4 γράμματα τι σημαίνουν και γράφουν τη διάφορη τους μπιπ, έτσι, έχουμε να λέμε. Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Χριστοδουλόπουλο, με απευθείας φάουλ. Ο οικοδόμος. Ναι. Ο οικοδόμος το βάλε τον γκολ. Και εκεί πάμε και πάμε και για αλλού. Τώρα να δεις άλλες γλώσσες πέραν τούτου, με τα λίγα και με τα πολλά. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε όλους τους φίλους μου τους παοξίδες. Επειδή η φανέλα μας γράφει πολλά χιλιόμετρα, γράφει πολλές ιστορίες οι οποίες δεν μας αφήσανε για τους δικούς μας λόγους, το τονίζω αυτό, για τους δικούς μας λόγους δεν μας αφήσανε. Θέλω να πω στα φιλαράκια μου τους παοξίδες, λοιπόν, αδέλφια, όλη μια γροθιά, όχι στον πρόεδρο, στη φανέλα. Δεν μας ενδιαφέρει κανένας πρόεδρος, δεν μας ενδιαφέρει κανένας ποδοσφαιριστής, δεν μας ενδιαφέρει κανένας διαιτητής. Ήθελα να πω και κάτι άλλο γι' αυτό διακοπικά. Ναι. Και το θέμα όλο είναι, φιλαράκι, ότι δεν ξεσκαρτάρισε ακόμα το θέμα. Δεν ξεσκαρτάρισε ακόμα το θέμα. Ποιο θέμα όπως, δεν ξεσκαρτάρισε? Όπως πρέπει να γίνει, Τάσο. Ποιο θέμα δεν ξεσκαρτάρισε? Το θέμα των διαιτητών, το θέμα... Καλά, αυτό θέλει χρόνο, δεν γίνεται από τη μια χρονιά στην άλλη. Τάσο, χρόνο θέλει, αγόρι μου, αλλά... Τα κατακάθια, τα υπολείμματα της κοκκινοπρασινοκίτρινης αυτοκρατορίας στην Μπαράγκα που έχουν χτιστεί εδώ και 40 κοντά χρόνια, δεν καθαρίζονται μέσα σε 6 μήνες, ένα χρόνο.
Θέλει πίστοση χρόνου. Θα φύγουν, θα καθαριστούν σιγά σιγά. Πότε, πότε υποτίθεται, ρε Τάσο μου, ρε αγόρι μου, γιατί είσαι ένα παιδί, έχω να σε δω πολλά χρόνια. Τα έχουμε πει από κοντά. Τα έχουμε πει από... Εγώ αποσύρθηκα από το γήπεδο το 7. Εγώ έφυγα λόγω Ζαγοράκη. Στο έχω ξαναπεί. Ναι, ναι. Και στον αέρα στο έχω ξαναπεί. Ναι. Έφυγα λόγω και είναι ακόμα αυτό. Τέλος πάντων δεν θέλω... Τι είναι το... Είναι πάρα πολλά τα πέρα θέματα... Όλα αυτά, πέρα από όλα αυτά που λες, Τασούλη. Ναι, αλλά δεν... τι πρέπει να κάνω εγώ, ρε, τίποτα... Εγώ σαν οπαδός, μισό λεπτό, εγώ σαν οπαδός, εγώ εντάξει δεν είμαι άνεργος ρε παιδί μου, εγώ έχω και λεφτά, έχω... ζω κανονικότατα, ο άλλος που δεν έχει λεφτά και πάει ο άνθρωπος και δίνει 200 ευρώ να πάρει διαρκείας και πάει στο γήπεδο για ναι, ρε, Τάσο, να τον κοροϊδεύει. Ποιος ρε αγόρι μου, ποιος τον κοροϊδεύει φίλε δηλαδή. Να τον κοροϊδεύει ποιος. Ποιος τον κοροϊδεύει δηλαδή ρε φίλε, μέσα τον ΠΑΟΚ τον κοροϊδεύουν. Ο ΠΑΟΚ πέρσι έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, πήρε το πρωτάθλημα μέσα στον αγωνιστικό χώρο με 71 βαθμούς με ένα λιγότερο μάτς και του το κλέψανε στα χαρτιά. Φυσικά. Τι να κάνει τα δηλαδή χαρτιά. Και γυρνάνε και μου λένε εμένα ότι από το μυαλό σου το χάσες. Τι να κάνει ο ΠΑΟΚ. Ποιος το λέει. Καλά, άσε τώρα τι λένε αυτοί. Άσε τώρα τι λένε αυτοί. Τι να πω με αυτούς τους ΠΑΟΚ. Την επανάσταση για να γκρεμιστούν οι παράγκες την ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ στο μάτς που διακόπηκε στο κύπελλο με τον Ολυμπιακό με τον Παπά. Όταν έφυγε την πρώτη φορά ο ΜΑΚ. Και όχι μόνο. Όταν έφεγες μείον τρεις. Όταν δεν κατέβηκες για να υπερασπιστείς ένα κύπελο ακόμα, ένα τίτλο ακόμα. Το έκανες δώρο. Το έκανες δώρο. Πάρτε τώρα. Στο χαρίζω. Στο χαρίζω το πέτσινο, το ψεύτικό σου. Κάτσε ρε Τάσο, μισό λεπτό. Δηλαδή έχω τόσο πολλά και σου χαρίζω κενά. Δεν με κατάλαβες. Σε κατάλαβα, παλικάρι μου. Δεν με κατάλαβες. Άμα ήμουν δίπλα σου και κάναμε εκπομπή μαζί. Ήμουν δίπλα σου, θα σε έκλεινα και το μάτι. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε. Τασάρα μου, έγινε, Τάσο. Θέλω να είσαι πάντα καλά, αγόρι μου. Και εσύ να θέλω καλά. Η παοξίδικη φωνή να ακούγεται σε όλο τον κόσμο που ακούγεται. Γιατί ο Τασούλης ο Τρέγιας είναι ένα αληθινό παοξάκι. Είναι ένα καλό παιδί. Ένας πολύ ωραίος οικογενειάρχης. Και θέλω, ρε Τασάρα, πάντα να είσαι καλά, αγόρι μου. Και να τα πούμε και από κοντά έτσι γιατί σε απεθύμησα. Έγινε ρε Καρλίτο, να είσαι γερός. Καλή αγωνία μου. Έγινε. Καλό σου βράδυ. Να είσαι πάντα καλά. Καλό σου βράδυ, λε παιδί μου. Καλό σου βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έπεσε. Έπεσε ο φίλος. Οκ, δεν πειράζει. Μπορείτε να ξαναπάρετε 2310-287-888 από το σταθερό σας. 6945-287-388 από το κινητό σας. Με χαμηλή τη χρέωση, FM κενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Γράψτε και ένα ονοματεπώνυμο όμως για να μπείτε στην κλήρωση για 4 υπέροχες μπλούζες του ΠΑΟΚ από το Club ΠΑΟΚ Montreal, Καναδά. Έτσι. FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. 4 φίλοι ή φίλες θα παραλάβουν, θα ακούσουν τα ονόματά τους στις 12. Και θα παραλάβουν τα μπλουζάκια τους, τα υπέροχα αυτά μπλουζάκια, να επαναλάβω, έτσι. Στο κωδικό 2002, Βαλερέκα Μπραν 2-0, τελικό μας το έβγαλε. Midland Randers 3-0 στο 90. Ατλέτικο Λανούς Αλντοσίβι 0-1, Ολυμπιακός Λεβαδιακός 1-0 πριν από λίγο με το απευθείας goal foul του Χριστοδουλόπουλου. Ίντερ Τωρίνο 2-1, Κάλιαρι Σασουόλο 1-1, πάμε στην Ιταλία, Ουντινέζε Σαμπτόρια, τώρα θα πάρουμε την γραμμή σε λίγο, 1-0, Τζένοα Έμπολη 2-0, Φιωρεντίνα Κιέβο 3-0, Φροζινόνε Κάλτσιο Μπολόνια 0-0, πάμε στην Τουρκία, Κόνια Σπορ, Μπούρσα Σπορ 1-1, Μπεσίκτα Σατάλια Σπορ 1-3-9, Φράγκα το διπλό, στο 51 βρισκόμαστε εδώ. Μόλις τώρα Μπαλικερσίρι Σπορ, Οσμανλή Σπορ 0-2 και Ντεπορτίβο Σαντάνι, Ντεπορτίβο Καπιάτα στην Παραγουάη 0-1 στο 27. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα δώσω καλησπέρα, Θοδωρή, Ανώδωρο. Γεια σου ρε Θοδωρή, τι κάνεις. Έλα καλά αγόρι μου. Καλά εσύ. Αλλά εχθές δεν ήθελα να μιλήσω ρε Σιτάσου για διαιτησία, ναι. Αλλά με αυτά που έχουν γίνει σήμερα ρε φίλε, όχι να μιλήσω, όχι καλά τα βεσπές. Δηλαδή να μην σταματήσουμε να μιλάμε. Εδώ περιμένουμε παιχνίδι φωτιά, αλλά ρε εσύ αυτή η προπαγάνδα δεν υπάρχει, δεν έχει... Δηλαδή οι άνθρωποι δεν παίζονται, όπως και να τους δεις, όπως και να τους γυρίσεις, σαν τις γάτες, θα πέσουν στα τέσσερα.
προσπαθούν να βγάλουν τώρα όλοι οι Αθηναίοι και όλα τα φαλακρά στοιχεία εδώ της πόλης και οι δημοσιογράφοι της πόλης, εκείνοι που τρελαίνομαι, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ευνοημένος. Δηλαδή ότι πρέπει να χαιρόμαστε που κερδίσαμε αυτόν τον Αστέρα Τρίπολης. Που ήρθε ο Παντελίδης, άλλη κουφάλα, έτσι, κατέβηκε με σχέδιο πιο να πάρει το χ από τον ΠΑΟΚ, ηρωικά ας πούμε. Mm-hmm. Ένα ΠΑΟΚ τον οποίο θεωρητικά, κύριε Παντελίδη, άμα είσαι τόσο καλός προπονητής, θα πρέπει να δεις ότι έχει παίξει 5 μάτς κορυφής και είναι στα κόκκινα, ότι δεν μπορεί ο Βιερίνια και ο Μάτος να ανεβούν πολύ γιατί κρατάνε δυνάμεις για το επόμενο παιχνίδι και να πας έξυπνα να το βάλεις στα δίχτυα. Και εσύ τι κάνεις, στείλεις δύο πούλμαν και ένα σπίτι από πίσω και πας να μου πεις τώρα τι έπαιξε καλύτερα. Και στο τέλος τι είπε, λέει δεν παίξαμε καλύτερα, αλλά αξίζαμε την νίκη. Ε, πώς την άξιζε την νίκη, ρε φίλε, αφού δεν έπαιξε καλύτερα, τι, με 70-30 κατοχή. Τι έλεγα χθες. Ότι και ο προπονητής και οι δύο ποδοσφαιριστές που πήγαν στη συνέντευξη τύπου. Ο ένας πήγε και μόνος του και στήθηκε. Και μόνος του, ναι, μόνος του, μόνος του πήγε, στήθηκε εκεί, χωρίς να τον έχουν καλέσει οι δημοσιογράφοι. Αυτό για, το έχω ξαναδεί. Για να πούνε αυτά που τους διδάξαν, αυτά που τους μαθητεύσαν, που τους καλέψαν. Κατάλαβες. Δηλαδή τι κάναν και οι τρεις. Είπανε, ξεκινήσαν και είπανε ότι ο Αστέρας Τρίπολης δεν πήρε θετικό αποτέλεσμα και πώς να το πάρει, διότι δόθηκε ένα πέναλτι ανύπαρκτο, κατά την άποψή τους, αλλά ευχόμαστε στον ΠΑΟΚ να περάσει Τετάρτη με την Μπενφίκα, γιατί είναι και η ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο και είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Άκου τώρα γύρισμα, αλλά και κλείνοντας πάλι λέγανε, αλλά αδικηθήκαμε σήμερα, θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει το αποτέλεσμα. Καταλαβες. Μιλάμε για το φαρισαϊσμό σε όλο το μεγαλείο, εντάξει, έτσι. Φίλε, εντάξει. Δεν υπάρχει. Χώρια που, άμα δεις το παιχνίδι, αυτός ο διαιτητής είναι εκδιήγητος. Δηλαδή σφυρίζει, φίλε, πρώτη φορά, σφυρίζει αυτόν τον ΠΑΟΚ που τον βλέπεις πως παίζει στην Ευρώπη, έτσι, τον βλέπεις τι ομάδα έχει. Και πας τώρα να κάνεις τον ντέρμπι φωτιά, δηλαδή όταν βλέπεις από την αρχή αρχίζουν οι άλλοι την κλωτσιά και ο διαιτητής κοιτάζει, αγναντεύει πέρα και έρχεται ο άλλος και τρακέρνει, δεν ξέρω αν έχεις δει τη φάση με το Χατσερίδη. Ναι. Εκεί έρχεται ο άλλος και τρακέρνει, όπως το λέω, δες το, τρακέρνει πάνω στο στήθος του. Ούτε χέρι, ούτε αγκώνει, ούτε τίποτα. Τράκαρε πάνω στο στήθος του, έπεσε στον ντουβάρι πάνω, ρε παιδί μου. και του δίνει κάρτα μετά, βλέπει, άνοιξε μύτη, είπα πάρει μια κάρτα, επειδή άνοιξε μύτη του άλλου. Ναι. Τι να πω, ρε, εσύ μιλάμε τώρα για. Ο άλλος, ο Ιγκλέσιας, που το κάνει σε κάθε παιχνίδι, μόνο στον ΠΑΟΚ, πάει πάντα όταν είναι κάτω παίκτης και τον πατάει. Έτσι, και πάει και τον πατάει, που είναι ο ορισμός της κόκκινης και κοιτάει αλλού, ας πούμε. Και μ' άρεσε ο Κόλκας και μπράβο στο παιδί, γιατί με το που είπε ο Παντελίδης, ότι δεν ξέρω αν τη θυμάστε την ένδειξη τύπου, ξεκινάει και λέει, εμείς χάσαμε αυτό το πέναλτι και κατευθείαν τον απαντάει ο Κόλκας, για τη δεύτερη κίτρινη τι έχεις να πεις. Δεν ήταν, λέει, δεν ξέρω. Ρώτησα τον παίκτη μου. Και εγώ ρώτησα τη μάνα μου και μου πω τι ήταν. Δηλαδή τώρα τι συζήτηση είναι αυτή, ρώτησα τον παίκτη μου. Αλλά το πέναλτι λέει το είδα. Το πέναλτι το είδα, αλλά την κίτρινη δεν την είδα, ρώτησα τον παίκτη και το έφτανε. Εντάξει, τώρα ρε φίλε, δεν είδες τι έγινε χθες. Όλοι μιλούσαν γιατί το είπε ο Παντελίδης. Είπε ο Παντελίδης τώρα και γι' αυτό σου λέω διαμορφώνοντας μια την κοινή γνώμη. Και επηρεάζουν και τους διαιτητές που θα παίξουν τον επόμενο αγώνα με το Πανιόνιο. Δηλαδή δεν τώρα ένα αφισβητούμενο πέναλτι, μια αφισβητούμενη φάση, δεν θα σου τη δώσει. Δεν θα σου τη δώσει. Και τι πέναλτι με έδωσε, ένα στα τρία πέναλτι με έδωσε, ρε Τάσο. Δηλαδή πρέπει να με χαρούμε που μου έδωσε ένα στα τρία. Που προηγουμένως το Φορτούνι είδες, μπερδικλώθηκε, έκανε, ξέρω εγώ, άλλος τον ακούμπησε λίγο, πάρ' τον κάτω πέναλτι. Να γελάγει ο κόσμος δηλαδή. Αυτή η παράγκα, φίλε, θέλει πολλά χρόνια για να φύγει. Δεν μπορεί να φύγει με τη μία. Ακόμα οι διαιτητές ζουν στο παρασκήνιο εκεί του Πειραιά, να πούμε, του Μητρόπουλου, της ΚΕΒ κτλ. Πάρε να δεις κίτρινες φυλάδες και της πόλης και της πρωτεύουσας ΔΕΜΕΚ. Βέβαια. Από δημοσιογράφους και της πόλης εδώ. Και τις χαβούζες να δεις τι γράφουν. Πάρε, άνοιξε τα κίτρινα, τις κίτρινες φυλάδες, τις κινέζικες, να δεις τι γράφουν. Δεν χρειάζεται. Ακούσα Σλαμάκη τέτοιο από εσάς μου να ξεκινήσει. Άσε τώρα αυτούς εδώ πέρα. Άσε τώρα. Τώρα το Σλαμάς είναι γνωστό κουνάβι αντιπαοξίδικο. Εντάξει, το ξέρουμε εδώ και χρόνια τώρα. Δεν είναι ανάγκη. Εντάξει. Εγώ σου λέω τώρα να ανοίξεις και ξεκινάω από τα κίτρινα που είναι και πολύ φίλοι φέτος, να ξέρεις. Να ξέρεις, έχουν δημιουργηθεί πολλές δικοφιλίες ανάμεσα στα δύο κίτρινα χρώματα. Κατάλαβες. Ξέρω ότι οι Ολυμπιακοί από εδώ μέσα θα περάσουν αέρα. Εσύ πες μου ό,τι θες. Αέρα θα περάσουν. Δεν ξέρω. Πάνε μετά στα κόκκινα site, τις κόκκινες φυλάδες και πάνε και στα πράσινα να δεις τι γράφουν. Δεν βλέπω τι γράφουν. Δεν χρειάζεται. Να τρελαθείς. Γι' αυτό και σε πήρα τηλέφωνο. Ναι. Και κανένας δεν γράφει για τις δύο κόκκινες κάρτες που έπρεπε να πάρει ο Αστέρας Τρίπολης, για το πέναλτι του Άρτα. Κανένας δεν γράφει και ούτε κανένας αντέδρασε. Όταν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δίνει βαθμούς στην Ελλάδα, παίρνοντας νίκες και ισοπαλίες σε 5 ευρωπαϊκά μάτς Champions League επίπεδου, έδωσαν στην Μπενφίκα ένα βαβά πέναλτι, το οποίο ήταν ανακάλυψη του διαιτητή, ναι, ο οποίος έπαιξε τελικό Champions League Real Madrid της Liverpool πέρσι.
Εντάξει, κανένας δεν βγήκε να μιλήσει, να γράψει ένα άρθρο και να πει ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να φύγει με διπλό μέσα την Μπενφίκα. Ούτε ένα μπράβο δεν είπαν. Τι, να πούνε στο μπράβο. Και ας έχασε η Μπενφίκα 4 ευκαιρίες. Και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 5 μάτς που είχε χάσει 50 ευκαιρίες και δεν έπαιρνε μπάλα. Τι έπρεπε να κάνει. Και άφησε βαθμούς. Κατάλαβες τι γίνεται. Και να δω τον κύριο Παντελίδη τώρα με ΑΕΚ και Ολυμπιακό να δείξει τον αντίστοιχο ζήλο, έτσι. Και να το δω και στις δηλώσεις. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξέρω, να εγώ το είδα, δω και στις δηλώσεις και να δω, ή θα δω, συγγνώμη λίγο, ναι, Τάσο, ναι, μια ανωτελεία, ή θα δω πάλι από το 4-5-1 κρεμασμένη κάτω από τα δοκάρια ξαφνικά να παίζει 4-4-2 και να πάμε ανοιχτά και να το βρούμε στην ανοιχτή και πάμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Ξαφνικά, ας πούμε, σε ένα δεύτερο ημίχρονο, να προσπαθήσει να το παίξει Αρσέν Βενγκέρ και να κερδίσει ο Ολυμπιακός ή ΑΕΚ, ξέρω εγώ, χαλαρά και να πούνε, α, είδες, μπράβο στον ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, εγώ πονηρός, μου τα έχω ξαναδεί στο παρελθόν. Mm-hmm. Δεν ξέρω μήπως ξαναζήσω στο ίδιο έργο θεατής. Τη σφιχτή ομάδα με τον ΠΑΟΚ να τη βλέπω με τον Ολυμπιακό να ανοίγει σαν γαρίφαλο και οι γραμμές να είναι 50 μέτρα η μία από την άλλη. Και να μπαίνει ο Φορτούνης σαν τη Διτίκα στα Σινοπούλου και να βάζει γκολ, να πούμε. Λέω εγώ τώρα, θα το δούμε πάντως αυτό. Και σε εμάς η κλωτσιά πήγε σύννεφο. Θοδωρέ, μπορείς να μου πεις 5 παίκτες από τον Παναθηναϊκό. Να σε πω, ήξερα τον Γκάτσε που έφυγε από εμάς. Δεν έπαιξε. Τι να σου πω, δεν ξέρω, ρε φίλε. Ναι, δεν ξέρω παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, δεν σου κάνω πλάκα, δεν ασχολούμαι καν. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Okay. Με την ΚΑΠΑ 18 πήγε να παίξει. Εντάξει. Και, πάλι δεν το φοβάσαι τον Παναθηναϊκό, μην το φοβάσαι. Θα βρουν την άκρη. Τι θα το φέρουν ψηλά. Ξέρεις την μπαλάρα έπαιξε ο Παναθηναϊκός σήμερα. Το είδα το μάτς. Έτριβα τα μάτια μου, φίλε. Η Ξάνθη δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Το σκορ είναι πλασματικό το 0-1. Τουλάχιστον 0-3 έπρεπε να είναι. Ξάνθη, μη φοβάσαι. Να ξέρεις. Με εμάς μη φοβάσαι, θα αναγεννηθεί ξανά. Θα δεις τους παίκτες να ανεβάζουν απόδοση 100%. Παίξω από τώρα 0-3. Να το παίξω από τώρα, ναι. Παίξω από τώρα 0-3. Εγώ κατάλαβα, αδερφέ. Βάλε το ένα εστιατόριο από τα 25 που έχεις να μπουν στο στοίχημα. Το πούλησε το εστιατόριο σήμερα, άμα σου πω κιόλας τέλος πάντων. Ναι, α, εντάξει. Για καλό ήταν ή για καλό ήταν ή είχαμε θέμα. Για καλό ήταν, για καλό ήταν. Ό,τι γίνεται είναι για να προχωράμε. Εντάξει, σήμερα... Okay, άμα ήταν για καλό, όλα καλά. Οπότε σε κάνα δύο εβδομάδες θα έρθω Ελλάδα. Ελπίζω να σε δω να κλέψεις καμιά ωρίτσα, να ψήμουν καμιά τσέ, κανένα τσίπουρο. Εννοείται. Εννοείται, θα δω. Εννοείται, αγόρι να μου. Εννοείται. Ωραία, θα τα πούμε από κοντά. Να σε αφήσω να πάρεις κι άλλες γραμμές. Έγινε, διάπομαι, θα πάρουμε διάλειμμα τώρα. Αν δεν έχει άλλη γραμμή, θα κάνουμε. Έγινε, Θόδωρε, να σε καλά. Έγινε, να σε καλά. Ο φίλος ο Σταύρος, ο 939, λέει σκάσανε, Τάσος, σκάσανε και θα κάνουν ό,τι μπορούν να μας εμποδίζουν, αλλά το τρένο του ΠΑΟΚ δεν σταματιέται. ΠΑΟΚΑΡΑ, Μηχανιώνα. Υπογράφει ο φίλος ο Σταύρος, ο οποίος μπαίνει και αυτός στην κλήρωση μαζί με άλλους αρκετούς φίλους και φίλες που έχουν στείλει για τα 4 μπλουζάκια από το Club Bauk Καναδά, από το Montreal, από το φίλο μας τον Μπάρι, ο οποίος μας τα έκανε πακέτο και μας τα έστειλε για να σας τα χαρίσουμε. 4 λοιπόν μπλουζάκια δικά σας, υπέροχα, φανταστικά, μοναδικά, συλλεκτικά, με στάμπα μπρος και πίσω, Club Bauk Montreal. Καναδά, είναι δικά σας. Μπείτε στην κλήρωση κι εσείς, FM και ενώ, όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Θα κάνουμε το διάλειμμα των 11 και θα επανέλθουμε πάλι με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 23-12-87-888 για τα μηνύματά σας. Είπαμε FM και ενώ, σχόλιο, όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Κομματάρα, βαρεζετή. Έτσι, αφιερωμένο σε ένα φιλαράκι μου στο Δωμά. Και στην Ασπρόμαυρη Κατερίνη το ζήτησε και δεν γίνεται να μην δεν του κάνουμε το χατήρι. Θουμάκο για πάρτι σου, φίλε. Δώσ' το λίγο, ρε μπιλί. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας γράψτε και στείλτε το στο 54526. Γιατί θα ρωτήσετε? Γιατί σας δίνουμε 4 υπέροχες συλλεκτικές μπλουζάρες απευθείας από το Club Pauk Καναδά, από το Montreal, από το φίλο μας τον Πάρη, ο οποίος τις έστειλε και τις χαρίζουμε σε όλους τους φίλους και τις φίλες της εκπομπής. FM και ενώ, ονοματεπώνυμο απαραίτητος, αποστολή στο 54526. Σε 40-50 λεπτά από τώρα θα πούμε τους νικητές. 23-10-287-888, οι γραμμές οι δικές σας. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο μετά τον break. Σάρε. Έλα, φίλε μου. Έλα, μ' ακούς. Γεια σου, Γιώργαρε. 1-0 Ολυμπιακός στο 86. Μπαίνει ο Νάτχου αλλαγή. Έλα, Γιώργη. Λοιπόν, επειδή το θέμα, εντάξει, τώρα το έχουμε φάει στη μάπα 2 μέρες για το πέναλτι και τα λοιπά, εγώ ήθελα να κάνουμε μια κουβεντούλα
ναι, για το μάτς την Τετάρτη. Ναι, φίλε μου. Και θα ήθελα να ρωτήσω σένα προσωπικά τι βλέπεις, δηλαδή πώς θα προσεγγίσει ο προπονητής ο δικός μας και η ομάδα μάλλον αυτό εδώ το παιχνίδι, μια και είδαμε, ξέρω εγώ, τους παίχτες και την κινητικότητα της Μπενφίκα. Και θα αναφερθώ και σε ένα άλλο κομμάτι, ότι η Μπενφίκα νομίζω έχει κάνει 6 επίσημους αγώνες μέχρι στιγμής, 5-6. Και διάβασα σήμερα ότι παίζει, δηλαδή, συνήθως με τον ίδιο κορμό. Δηλαδή είναι 8-9 παίχτες, ναι, και μπαίνουν αλλαγή 2-3 ισχύει παίχτες. Αυτό. Δηλαδή, ισχύει αυτό. Ένας κορμός, ακριβώς το ίδιο, την ίδια φιλοσοφία πιστεύω ακολουθεί και ο Λουτσέσκο, ο προπονητής μας, και καλά κάνει. Αυτό φάνηκε και στο παιχνίδι όταν μπήκανε 2-3 παίχτες, ότι δεν υπήρχε ισορροπία που έπρεπε να υπάρχει. Μπήκανε κάποια νέα πρόσωπα κτλ. Και αν πιστεύεις ότι ο Ουάρντα θα έπρεπε να ξεκινήσει το μάτς, αυτό θα ήθελα, ναι, να ακούσω λίγο τη γνώμη. Ναι, να ξεκινήσουμε λίγο από το τελευταίο που είπες. Νομίζω ότι η εντεκάδα του ΠΑΟΚ θα είναι η εντεκάδα που ήταν στην Λισαβόνα. Δεν θα αλλάξει. Ναι. Ένα το κρατούμενο, εκτός αν μπει ο Ελκαντουρί. Ο Ελκαντουρί, αν επανέλθει στην αρχική εντεκάδα. Αυτή θα είναι η εντεκάδα του ΠΑΟΚ, όποιοι παίξαν στη Λισαβόνα, σύν τον Ελκαντουρί. Αυτό πιστεύω για τον Ουάρντα, όπως είπες. Έπειτα έχει αποδείξει ο Ουάρντα ότι σαν αλλαγή παίζει και πολύ καλύτερα και καταφέρει και περισσότερο. Είναι πιο αποτελεσματικό. Οπότε να μην χαλάσει το γούρι. Θα δούμε. Αυτό είναι θέμα του Λουτσέσκου. Για την ανάπτυξη της ομάδος, είπες πώς πρέπει να παίξει. Ζήτησε τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι οι Πορτογάλοι, επειδή είναι υποχρεωμένοι να σκοράρουν, θα ανοιχτούν από τα πρώτα λεπτά για να χτυπήσουν το μάτς. Εκεί, αν ο ΠΑΟΚ είναι διαβασμένος, είναι σοβαρός και κάνει μια φαρμακερή αντεπίδεση με την ταχύτητα που έχει και την ποιότητα μεσοεπιθετικά, αν καταφέρει και σκοράρει πρώτος, θα δώσει μεγαλύτερο άγχος στους παίκτες και στον προπονητή της Μπενφίκα. Οπότε μπορεί να το εκμεταλλευτεί άριστα αυτό, και βλέπουμε ότι ο Λουτσέσκου έχει διαχειριστεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές επιτυχίες του ΠΑΟΚ, παύλα προκρίσεις, άριστα το παιχνίδι. Το διαβάζει το παιχνίδι, το βλέπει. Ελπίζουμε να γίνει το ίδιο και την Τετάρτη. Είναι πολύ δύσκολο το μάτς, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να δώσει το 100% όλων των ποδοσφαιριστών, όλη της προπονητικής αξίας που υπάρχει, να βοηθήσει και ο κόσμος, να έχει και την τύχη με το μέρος του, για να γίνει πραγματικότητα αυτό το πολυπόθητο όνειρο 2 εκατομμυρίων φίλων του ΠΑΟΚ. Η είσοδος του στους ομίλους του Champions League, κάτι που δεν έχει ξανακάνει ποτέ στην ιστορία του. Αυτή είναι η γνώμη. Ωραία. Πιστεύω ότι, επειδή στο πρώτο μάτς είδαμε ότι φόρτωσαν πολύ τις γραμμές και παίζανε και από αριστερά και από δεξιά, πιο πολύ από τα άκρα, πιστεύω ότι κομβικό θα είναι κιόλας και η απόδοση του Μαουρίσιο, που θα ανεβάζει τις γραμμές είτε από πίσω όταν θα βγαίνει μπάλα, ξέρω εγώ, σωστά, είτε στην κόντρα επίθεση, γιατί αν πρόσεξες και τα δύο τα μπακ τους είναι επιθετικογενή, ανεβαίνουν. Και πιστεύω και στην κόντρα θα έχουν πρόβλημα. Επίσης, είναι αυτό που λες, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή όλοι οι παίχτες πρέπει να είναι ψηλιασμένοι, να δώσουν το maximum, δηλαδή και οι γραμμές να είναι κοντά. Δεν θέλω να δω να γίνονται λάθος μεταβιβάσεις, γιατί είδαμε, δηλαδή, στο πρώτο λάθος αυτοί βγαίνουν κατευθείαν με 2 και 3 παίχτες. Είναι πολύ γρήγορη η ομάδα. Και... Ναι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μέσα στην Τούμπα θα τα βρουν δύσκολα. Δεν χρειάζεται να υπερεκτιμηθεί η Μπενφίκα. Εντάξει, είναι σοβαρή ακριβώς ομάδα, είναι όνομα ομάδα, αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα της σειράς. Είναι ομάδα που πρέπει να παίζει εδώ και χρόνια στο Champions League, το δικαιούται, και διάφορες καταστάσεις, διάφοροι κύριοι, διάφοροι παράγοντες και φορείς του το έχουν απαγορεύσει τα βατζιλίκη. Αυτό πάει να το κάνει φέτος και θα το κάνει. Θα το καταφέρει και θα βουλώσει στόματα. Θα βουλώσει στόματα, θα είναι η πιο μάγκικη, η πιο επική πρόκριση που έχει κάνει ποτέ στην ιστορία του. Ελληνική ομάδα στους ομίλους του Champions League. Καμία ομάδα δεν τα έχει καταφέρει. Ούτε Ολυμπιακός, ούτε ΑΕΚ, ούτε Παναθηναϊκός. Να αποκλείσει 3 καλύτερους. Και ο ΠΑΟΚ, για να παίξει Champions League, χρειάζεται να αποκλείσει ένα ολόκληρο όμιλο με ομάδες του Champions League. Αυτά. Πάμε δυνατά. Πάμε την Τετάρτη. Πιστεύω, δηλαδή, και η Τούμπα θα είναι ζήγκα, δεν το συζητάω. Και θα είναι ο 12ος παίχτης, δεν μασάμε. Έγινε, Γιώργο. Πάμε για την πρόκριση. Να σε καλά. Λέμε, καλό να σε βράδυ, καλά, γουρένα μου, να σε γερός πάντα. Yeah.
Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. 23 10 287 888. Οι γραμμές είναι δικές σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Τάσο. Γεια χαρά. Ο Τάσος είμαι. Γεια σου, Τασούλη. Γεια σου, ρε Τασούλη, από το Ρέθυμνο. Γεια σου. Χαιρετίσματα εκεί στο Ρέθυμνο. Κριτήκαρε, γίγαντα. Λοιπόν, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε την Τετάρτη. Δεν θέλω να αναλύσω τίποτα. Απλά είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε την Τετάρτη. Τίποτα άλλο. Τώρα άλλο ήθελα να πω εγώ, για άλλο πήρα τηλέφωνο. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα μας πάλι είναι απροστάτευτη σε θέματα διαιτησίας και τέτοια. Είμαστε πάρα πολύ απροστάτευτοι, δεν ξέρω τι κάνουν στη διοίκηση. Μόνο που είδα τον Κομίν να σφυρίζει πρώτη αγωνιστική, αυτός δεν θα έπρεπε να ζει, να υπάρχει στην Ελλάδα, θα έπρεπε να πάει μετανάστης κάπου αλλού. Και αυτός σφύριξε πρώτη αγωνιστική. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Τώρα τα υπόλοιπα δεν θα έπρεπε να το πω αυτό τέτοια ώρα. Το σκεφτόμουν πάρα πολύ να το πω, γιατί είναι ακόμα Κυριακή και είναι το παιχνίδι την Τετάρτη. Έχουμε χρόνο να τα πούμε. Αυτό. Δεν λέω τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα τα αφήνω να τα πείτε εσείς, να τα πεις εσύ. Με καταλαβαίνεις απόλυτα τι θέλω να πω. Είμαι σίγουρος ότι με καταλαβαίνεις. Ξέρω, Τασούλη, ξέρω. Επειδή ξέρεις. Επειδή νιώθεις το κάνεις. Επειδή νιώθω το κάνω. Και είναι και λάθος στιγμή που το κάνω, απλά δεν μπορώ, θα σκάσω. Άμα δεν το έλεγα, θα άσκαγα. Το είπα και εγώ χθες, γιατί θα έκανα μπαμ. Ειλικρινά το ξέρω ότι το είπες, το διάβασα. Ειλικρινά σου το ξέρω. Και το είπα και λοιπόν, το έγραψα στην ομάδα. Αυτό δεν ξέρω τι θα κάνουν εκεί στη διοίκηση, να κοιτάνε να προστατεύσουν πιο πολύ την ομάδα μας και τίποτα παραπάνω. Και δεν με νοιάζει τώρα αυτά που λένε για πέναλτι και τέτοια. Πάλι εγώ χθες είδα για μια διατησία εχθρική 90% στην ομάδα μου. Δεν ξέρω, να βγούνε. Αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος έχει και ένα δικό του κανάλι. Δεν με νοιάζει ποιους θα βάλει, τι θα βάλει, τι θα κάνουν, να προστατεύσουν την ομάδα. Τίποτα άλλο. Δεν έχω να... Καληνύχτα. Και την Τετάρτη έχουμε είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε. Έγινε, και καλή επιτυχία εννοείται. Αυτό. Έγινε, καλό βράδυ σε όλους. Έγινε ερεκριτήκα από το Ρέθυμνο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, Τασούλη. Λοιπόν, έληξε νομίζω ο Ολυμπιακός 1-0 το τελικό σκορ. Νίκη, δύσκολη νίκη για τον Ολυμπιακό με ένα γκολ του Χριστοδουλόπουλου που δεν ήταν και τόσο καλά στημένο το τείχος. Ήταν πολύ λίγοι οι ποδοσφαιριστές του Λεβεδιακού που στήθηκαν στο τείχος. Και ο Μπλάκμαν, ο τερματοφύλακας, δεν ήθελε να κάνει και ιδιαίτερη κίνηση, ένα βηματάκι, ένα χαζό, έτσι, τάχα, δεν με κεφνιδιάστηκα. Και πανηγύριζε ο Μπετατζής το πρώτο γκολ. Να δείτε λίγο το γκολ και θα καταλάβετε τι εννοώ, θα καταλάβετε τι σας λέει ο Μεσχέ Τρέγιας. Πάμε στον επόμενο καλό μας φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε μου. Έλα, Τάσο, ο Θωμάς είμαι από Κατρίνη. Sorry, αγόρι μου. Γεια σου, Τόμας. Γεια σου, αγόρι μου. Ναι, ήμουν στο κινητό, δεν μπορούσα να μιλήσω. Είδα μετά το ρολόι, είμαι σε ένα γάμο τώρα. Μέσα στο μήνυμα το διάβασα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπάμε. Ξέρεις πως σας αγαπάμε. Ξέρω, αγόρινά μου. Ξέρω, Λεβέντη μου. Εντάξει, ζήτησες την κομματέρα. Δεν ακούω την εκπομπή, αλλά εγώ σου είπα 11 η ώρα θα παίξει. Αφού το κτόπες το έκανες. Και ήταν κομματάρα δηλαδή, μα εγώ ξεσηκώθηκα. Άρχισα, άμα είχα μαλούρα θα την κουνούσα. Ναι. παρόλο που είμαι του λαϊκού ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, αλλά άμα είναι κανένα καλό και κομμάτι. Και ώρες ώρες έχεις τα κομμάτια και εσύ είσαι και εκεί. Λίγο αλλά είσαι λαϊκού, το ξέρω. Καλά, μετά από καμιά ρετσίνα μπορεί να ακούσει κανένα heavy metal. Ναι. Για την ομάδα μας. Πού είσαι, σε ποιο γάμο είσαι? Είμαι σε ένα φίλο μου Παοκτζή, έχει προποτζήδικο. Ναι. Και παντρεύεται ρε το κορόιδο. την κορόιδαρα. Γιατί δεν ρωτάει κανένα παντρεμένο τον Μπούμερ. Ακούς ποιον έχω απέναντί μου. Ποιον αρέ. Το παλιό διάρι, το άρι, τον Μπάμπι, το Μουστακίδη. Πλάκα κάνεις. Κουρεύτηκε ή το μαλλί του είναι πάλι έτσι σαν θάμνος. Κουρεμένος. Ναι, και δεν τον ξέρω προσωπικά. Τον ξέρω εγώ πολύ καλά προσωπικά. Ναι. Είναι φίλος του θείου μου. Και μάλιστα. Τον ξέρω καλά. Μάλιστα. Το πατρικό της μάνας. Μάλιστα. Τέλος πάντων, για την ομάδα. Τυχερός είσαι. Πάλι καζούρα. Βρήκες να κάνεις καζούρα εκεί Αριανό. Το λέγανε. Κουνάμε σε Ντόνια εδώ τι θα κουνήσει αύριο στη Λαμία. Δεν σε είπε ο Μπάμπης τίποτα αν ήταν πέναλτι του Πρίγκεβιτς ή δεν ήταν, γιατί συνοπαδί του. Τίποτα. Εντάξει, ήταν επιδητικισμένος. Με πάρε εντάξει, δεν θα αναφερθούμε για θετικά. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Τασούλη για την ομάδα εντάχει. Ό,τι είπε ο Γιώργης και ό,τι είπε ο Τασούλης, συμφωνώ. Και παυξάνω, απλώς την Τετάρτη παλμώ όπως με τη Σπαρτάκ, non-stop. Non-stop να φωνάζει η κερκίδα και θα καταλάβει ήδη πλέον η ομάδα τι λαό έχουμε και θα καταλάβουν βέβαια και οι Πορτογάλοι το λαό μας και εκεί εγώ πιστεύω θα χάσουν τα βρακιά τα πασχάλια. Εγώ έτσι πιστεύω. Μπορεί να είναι μεγάλη ομάδα, ναι, ok, αλλά με τον παλμό που θα δώσουμε θα μου πεις τώρα. Έχουν πάει και αυτές οι μεγάλα κήπεδα και έχουν δει η κερκίδα. Κερκίδα δικιά μας δεν έχουν δει όμως. Εγώ έτσι πιστεύω. Θα τη δουν. Την είδα πριν 4 χρόνια και κλεισμένο δεν παίξαμε αυτούς. Ναι, μπράβο. Αν θυμάμαι καλά. Θα τη δουν φέτος. Θα τη δουν.
Εγώ το μόνο που σκέφτομαι είναι γρήγορο γκολ. Όπως είπε ο Γιώργης, θα κοπούν τα πόδια τους. Αυτοί θα ανοιχτούν μετά να βάλουν γκολ και θα πάνε και το δεύτερο και θα τελειώσουν. Ήρθε νύφη ο γαμπρός, κόψαν την τούρτα. Ναι, ναι, κανονικά. Τερλικώσατε, ταλακιάσατε, σκάσατε στο φαΐ εκεί πέρα. Γι' αυτό βγήκα και έξω τώρα να πάρω λίγο αέρα. Κατάλαβα. Άντε, παξιμάδι, μπες μέσα, έχεις κανένα χορό τώρα να γουστάρεις. Έγινε αγόρι μου, άντε, φιλιά σε όλους. Γεια σε, ρε Θωμάκο. Γεια σου, γορίνα μου, καλό βράδυ. 23-10-287-888, οι γραμμούλες είναι ανοιχτές και είναι δικές σας. Έχουμε γραμμούλα, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα, φίλε. Έλα, ρε Τάσο. Γεια σου, γίγαντα. Ο Πασχάλης από Γιάννενα, ρε φίλε. Καλώς ο φίλος ο αγαπημένος, ναι. Καλώς τον Πασκουάλε, το φοιτητή. Τι ζωάρα κάνετε εσείς οι φοιτητές, ρε φίλε. Τι ζωάρα κάνετε. Κοίταξε, εμείς κάνουμε πολύ ζωάρα, φίλε. Ναι. Πολύ ζωάρα κάνουμε. Και έχω και μεγάλη σχολή, οπότε κάνω πολλά χρόνια ζωή. Σε ποιο χρόνο είσαι? Τώρα μπαίνω στον πέμπτο. Φυσιοθεραπεία σπουδάζεις, μου είπες. Ιατρική. Σε ποιο, ναι. γιατί κλάδο, για ποιο κλάδο? Ακόμα δεν έχω αποφασίσει, αλλά παίζουν πολλά και ορθοπαιδική παίζει και καρδιοχειρουργική παίζει και πλαστική παίζει. Μάλιστα. Ό,τι χρειαστείτε εδώ είμαστε. Μάλιστα. Όχι, να μην χρειαστούμε. Αυτό ακριβώς. Εγώ αυτό λέω. Όλοι με λένε, ξέρω εγώ, γιατί να μην σε χρειαστούμε. Καλά, θα μας τα κάνεις και τζάμπα. Λέω, εγώ τζάμπα θα σας τα κάνω, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να πλέκετε τους γιατρούς. Καλά, άμα θα ορκιστείς, θα σου πω εγώ τι τζάμπα θα κάνεις. Άγιζα πληρώνεις ενίκια, ρεύματα κτλ. Και το ένα και το άλλο. Εντάξει, κάτι τα παίρνεις. Λογικό είναι. Πότε τελειώνεις, σε πόσα χρόνια? Σε 2 χρόνια. 5 και άλλο ένα έχω. 5. Ελπίζω. Πρώτο Θεός. Πόρε, ζωάρα. Γιάννενα. Γιάννενα, ναι. Φοιτητούπολη, ναι. Μια χαρά. Εκεί στο νησάκι του Αλίπασά πάτε, τρώτε κανένα βατράχι, καμιά καραβίδα. Πάμε όχι πολύ συχνά, γιατί εντάξει. Με τις βροχές και λοιπά δεν μπλέκησε πολύ, αλλά πάμε, πού και πού πάμε. Ωραία φάση. Κατάλαβα, ρε, τα βατράκια ξέρεις, είναι σαν τα κοτόπουλα, ίδια γεύση είναι. Και όσοι δεν έχουν δοκιμάσει. Ξέρω. Απλά πρέπει να είσαι λίγο από ρετσίνα για να τα φας. Έτσι ξενέρωσα, θα βάζω τη μία. Ισχύει. Okay. Εγώ ήθελα να πω δύο πραγματάκια. Πρώτα, για το πέναλτι και τις διαιτησίες και λοιπά δεν ασχολούμαι καν. Η ΠΑΕ πρέπει να προστατεύσει τον Λουτσέσκου. Και ο ίδιος ο Λουτσέσκου χθες στη συνέντευξη έπρεπε να πει: ένα ολόκληρο πρωτάθλημα μας στερήσαν και εσύ ασχολείστε με αυτό το σφύριγμα. Είστε σοβαροί, έτσι πρέπει να τους πει. Εντάξει, το μυαλό όλων, Πασχάλη, δηλαδή, όλο το μυαλό όλης σας πρόμεσης οικογένειας δεν είναι εδώ, ρε φίλε. Είναι στην Τούμπα 10 η ώρα το βράδυ την Τετάρτη. Είναι το δεύτερο μέρος που θα ήθελα να αναφερθώ. Ξέρεις τι σημαίνει ένα μάτς κερδίζεις ή παίρνεις ισοπαλία με 1-1 ή κερδίζεις ή παίρνεις ισοπαλία με 0-0 και περνάς ο ομίλους Champions League, το όνειρό σου γίνεται πραγματικότητα. Το μάτς της ιστορίας είναι, δεν το συζητάμε αυτό, ρε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ρε. Αλλάζεις το ταβάνι σου. Αλλάζεις επίπεδο. Έτσι. Θα παίξεις με τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Θα παίξεις γηπεδάρες. Θα σε ακούσει όλη η Ευρώπη. Θα ακουστείς, θα κάνεις παοξάκια. Εκατοντάδες χιλιάδες παοξάκια θα γεννήσεις μέσα στην Ελλάδα. Είναι το μάτι της ιστορίας σου αυτό. Καλός ή κακός. Κατάλαβες. Και να πω ότι εμένα ο Λουτσέσκου προς Θεού δεν τον αμφισβητώ. Με προβληματίζει που θέλει να έχει πάντα τον πρώτο λόγο στα μάτ. Δηλαδή και στην Μπενφίκα εκεί πίεσε ψηλά και φανήκανε πολλά κενά στο κέντρο. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς θα το προσεγγίσει. Είναι μέγας, πώς το λένε, μάστορας ο Λουτσέσκου. Mm-hmm. Απλά συνηθίσαμε τον ΠΑΟΚ σε τέτοια μάτς να το βλέπουμε με πιο δεύτερο ρόλο, να χτυπάει στην κόντρα και να παίρνει αποτελέσματα. Άλλο μάτς θα είναι της Τούμπας από αυτό που είδες στη Λισαβόνα. Βασίζομαι στο ότι η Μπενφίκα δεν είναι καλή στα εκτός έδρας, όπως το έδειξε και με τη Φενέρ. Δηλαδή ήταν πολύ ζόρικα και εκεί που το είχα δει το μάτς. Θέλει σοβαρότητα, αγωνιστικότητα, πάθος και τύχη. Για να έρθει αυτό, η πρόκληση. Ναι. Και η Τούμπα να φωνάζει όλη την ώρα. Εμείς θα είμαστε μέσα, θα έρθουμε σκαστή για λίγο και θα φύγουμε το ίδιο βράδυ. Ωραίος. Πρέπει να φωνάζουμε να βάλουμε τα λαρίγκια μας. Έτσι. Θα σε πάρω την Κυριακή ξανά ή το Σαββάτο για να ακούσει τη φωνή μου. Έγινε ο Πασκουάλε. Να σε καλά, να σε καλά. Και δεν ξέρω, μπορεί Τετάρτη να κάνουμε και εκτάκτους. Έκτακτη εκπομπή, θα μας ενημερώσει. Ενημέρωσέ με, και αν δεν γυρίσω σκαστός και μείνω το βράδυ στη Σαλούγκα, θα περάσω από εκεί. Έγινε αγόρι μου, έγινε, να σε καλά. Άντε. Μια χαρά. Ίντερ Τωρίνο, 2-2 τελικό. Κάλιαρη Σασουόλο, 2-2 τελικό. Σημειώστε 2-2.
Από 2-0 η Ίντερ, παιδιά. Ημίχρονο ήταν και έγινε άσο ημίχρονο χ τελικό. Το ίδιο και η Κάλιαρη. Άσο ημίχρονο χ τελικό. 1-0-2-2. Τζένο Έμπολη 2-1 με 2-0 ημίχρονο. Φιωρεντίνα Κιέβο 6-1 2-0 ημίχρονο. Τελικά είναι αυτά τα 4. Κόνια Σπορ Μπούρσα Σπορ 1-1. Μπεσίκτας Ατάλια Σπορ 2-3. Μείωσε η Μπεσίκτας άλλα 6 λεπτά και καθυστερήσεις έχει για να ισοφαρίσει. 9 φράγκα το διπλό. Τα υπόλοιπα σε λίγο μετά τη γραμμούλα. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Έλα ρε αρχηγέ, τι κάνεις. Για χαρά. Μονακούλικο σήμερα θα σου πω. Τι κάνεις Άγγελε. Καλά λέμε. Να βλέπω τώρα μόλις φάγαμε γκολ. Εγώ είμαι άρρωστος με Ρεάλ, ξέρεις. Ναι. 1-0 η Χιρόνα. Μάλιστα. Έχει χάσει στο αμέσως προηγούμενο λεπτό ένα μάτι ο Ίσκο και τώρα καπάκι τρώμε τον γκολ. Εντάξει, μου έκανε εντύπωση. Φάγατε γκολ. Μάλιστα. Δεν έβαλε τον Κουρτουάρε, παιδί μου. Έκανε εντύπωση και έβαλε τον αυτόν. Εντάξει, τον γκολ δεν φταίει, βέβαια. Αλλά... Mm-hmm. Τέλος πάντων. Mm-hmm. Λοιπόν, άκουγα να σου πω τώρα. Την Τετάρτη θα πας εσύ από νωρίς, θα βγάλεις τα αυγά σου, το λαιμό εδώ να κάνω όλα τα... να ανοίξουν τα, ναι, τα κόλπα όλα, ναι, 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 η λαιμή και τα λοιπά, γιατί σε κόβω να κάνεις με τα μεσόνη μέχρι το πρωί να κάνει εκπομπή ειδική special σε κόβω να κάνεις. Κατάλαβα. Μακάρι να έρθει με το καλό, μακάρι να έρθει, δεν ξέρω. Κατάλαβα. Το μάτι είπαμε είναι... Μαλά. Κοίταξε Τάσο μου. Πέμπτη δουλεύουμε. 6 ώρα. Θα πας κατευθείαν στη δουλειά πώς θα και το τραγούδι, ναι. Πρώτη φορά θα το κάνει. Άμα θα μου φέρετε, ένα μπουκάλι ουίσκι και σουβλάκι από το ζυγό, ό,τι γουστάρετε. Μαύρο, μαύρο, Τζόνι, μαύρο, τι, δεν ξέρω τι, μαύρο, δωδεκάρι σε φέρμα. Τι μάρκα, τι γουστάρεις, ό,τι θες. Ας είναι και απλό. Θα το αντέξω. Λοιπόν, Τάσο μου, κακά τα ψέματα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λέει μια αναρρητό, λέει κάνε με μάγο να σε κάνω πλούσιο. Δεν είμαι μάγος, ούτε προφήτης. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα επιτέλους ο Παοξής ο οπαδός, γιατί το χρωστάει και αυτού η ποδοσφαιρική μοίρα αρκετά, ούτως ή άλλως δεν έχει δει ούτε πολλούς τίτλους ούτε τίποτα, έτσι. Ήρθε λοιπόν η ώρα να μπει μέσα στους ιερούς ναούς, ξέρω εγώ, να καλή ώρα πως βλέπω, του Σαντιάγο Μπερναμπέου, του Άνφιλτ, του Ολτ Τράφορντ, ξέρω εγώ τι είναι, και να μεταλάβει τον αχράν των μυστηρίων του ποδοσφαίρου, δε φίλε. Έτσι να μπούμε μέσα εκεί στα μεγάλα τα σαλόνια πια. Δεν ξέρω, δε. Μακάρι έτσι να γίνει αυτό το πράγμα. Θα γίνει. Το λέμε, εντάξει, είναι ευχή. Το θέμα είναι να, από ευχή να συμβεί κιόλας. Θα γίνει. Ο Ρουμάνος είναι γάτος. Θα μακάρι, το δεις. Μακάρι. Θα το δεις. Αυτοί θα ανοιχτούν. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι. Είναι υποχρεωμένοι, ναι, να σκοράρουν. Μετά το 1-1 μου... είναι υποχρεωμένοι να σκοράρουν. Θα ανοιχτούν αυτοί. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Μέσω επιθετικά. Με Πέλκα, Λιμιό. Μπορείς να τους κάνεις τη ζημιά. Μέσω επιθετικά. Με δύο γρήγορους ποδοσφαιριστές που έχει. Να σου πω την αλήθεια, δεν με χαλάει καθόλου να δω ένα μετριότατο μάτς χωρίς φάσεις, με πολλά νεύρα, κάρτες και 0-0 στο κέντρο του γηπέδου να παιχτεί. Δεν με χαλάει καθόλου, πίστεψέ με. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί να σκοράρει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτς. Έτσι πιστεύω. Ναι, γιατί και αυτή είναι καλή μπροστά όντως, είναι σαταλάδες. Λέμε όμως, παιδί μου, γιατί και στη Μόσχα κανείς δεν πίστευε ότι θα έρθει 0-0 το δεύτερο το παιχνίδι και όμως ήρθε 0-0. Ναι, τα πάντα παίζονται, αλλά ξέρεις. Ναι, ένα τέτοιο μάτι μπορώ να δω, 0-0. Ρε φίλε, θα πρέπει να έχεις άστρο ξηραφάκι να κόψεις φλέβα μέχρι το 95 που θα λήξει το μάτι. Ναι, πρέπει όλοι δηλαδή να είναι σε πολύ σοβαρά. Δηλαδή, όλοι οι παίχτες, ομάδα, κόσμος, τα πάντα πολύ προσεκτικοί και προσιλωμένοι στο στόχο. Ένας είναι ο στόχος. Για να δούμε, δεν ξέρω. Μακάρι. Από εκεί και πέρα η ζωή δεν σταματάει εδώ. Ούτως ή άλλως τον όμιλο του Champions League εμείς τον παίξαμε. 6 ομάδες, 6 μάτς, 3 ομάδες Champions League ήταν. Ναι, ένα όμιλο παίξαμε. Έχει διαφορά όμως, Καρδάση μου, Άγγελέ μου, από το στα να... Στα φράγκα. Όχι στα φράγκα, ρε φίλε. Πού αλλού. Στο να θα παίξεις να κουνείς εντόνι, φίλε. Θα κουνήσει, αύριο έχει εντόνι μετά. Άλλο να κουνήσω εντόνι το κανονικό και άλλο να παίξω στο δεύτερο, στο διπλό σέντρο, στο από κάτω, ρε παιδί μου. Σε τόνο είναι και αυτό, ρε, κανονικά. Ρε... Αυτό το μάτς θεωρείται είναι κανονικό της Champions League. Γι' αυτό και τα δείχνει και ο ΤΕ. Ενώ κατά ναι, βρε, δικαιώματα μου, τα άλλο λέω, νόμα. Άλλο να παίξω στο Europa League, το Σεντόνι να το κουνήσω στο Europa League και άλλο να παίξω στο κανονικό. Ναι, παιδί μου. Κατάλαβες. Αλλά παίζεις, δεν κατάλαβες. Champions League παίζω. Απλά είναι τα πλήρια. Αύριο, μεθαύριο θα κουνηθεί Σεντόνι, ναι, κανονικό με αστέρια. Παίζεις για τη διοργάνωση, κανονικό, αλλά η κατάληξη είναι η όμιλη. Έτσι δεν είναι. Ναι, παιδί μου. Απλά τι σου λέω. Όταν έμπαινε ο Ολυμπιακός που έπαιρνε το πρωτάθλημα και έμπαινε απευθείας, τι έκανε. Έπαιζε με τρεις ομάδες στο Μήλος, έβγαινε τέταρτος και αποκλειόταν. Και εμείς με τρεις ομάδες του Champions League παίξαμε. Στην ουσία δηλαδή, σαν να παίξαμε έναν όμιλο Champions League. Μακάρι να δώσει ο Θεός να παίξω και ακόμα ένα όμιλο Champions League. Να έχω παίξει δύο όμιλου Champions League. Αν δεν κάτσει, να παίξω γύρω, δεν πειράζει. Αλλά λέμε, θέλουμε να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει, δεν θα κάτσει. Θα κάτσει και θα παίξουμε Champions League φέτος και θα τους τρελάνεις όλους.
Όλοι, όλους. Είδες τι αρρώστια πάθανε που κερδίσαμε, που κερδίσαμε την Τρίπολη. Εχθές τους κέρασες ένα σφινάκι πόνο. Τώρα την Τετάρτη θέλω να τους κεράσεις ένα, αυτά τα κρίκερ τα μεγάλα που έχουν κερμάνει τέτοιο πόνο με ένα δίλητρο μεγάλο. Εσύ που τα κεμίζουν δίχτυα πάνω. Έτσι. Βρήκα ένα, ένα πλουσιοπάροχα δομημένο σήμερα πάνω και στο χωριό να πούμε, στα Σβεστοχώρια, στο Προπό. Μπαίνει, καθόταν εκεί, δεν ήξερα, εγώ δεν το ξέρω να πούμε. Το, μπαίνει ένας μέσα από τους άλλους τους νεοφώτιστος που ήρθανε, με ξέρει. Τι πέναλτι ήταν αυτό ρε, που πήρε ο Πρίγκιπας. Με κάνει μια. Άκου τώρα ο νεοφώτιστος. Ακούει ο αόρατος που ανέβηκε από τη Γάμα στη Β' τώρα και πήρε καινούργια φημή. Ακούει ο αόρατος και λέω εγώ στο νεοφώτιστο. Καλά ρε πλάκα μας κάνεις. Ολοκάθαρο πέναλτι είναι. Το... Τσιμπάει την μπάλα ο Πρίγκιπας. Πάει για να τον πλασάρει. Πέφτει ο άλλος, τον ανατρέπει. Είναι ο ορισμός του πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα. Τσίπησε την μπάλα, τον ανέτρεψε στον τροματοφύλακα και πέναλτι. Γεια σας. Πετιέται ο χοντρός, ο αόρατος, ο νεοφώτης στη Β' και μου λέει, να σου πω ρε μεγάλε μου. Εσύ μου λέει, ξέρεις από μπάλα, μου λέει. Λέω κάτι ξέρω ρε φίλε, αλλά ξέρω από ποδόσφαιρο, λέω αλφα εθνικής εγώ, λέω από Β' και Γ' δεν νιώθω, δεν νιώθω λέω, πάρα πολλά, λέω να πούμε, κατάλαβες. Κατάλαβες και ναι. Και μου τη λέει άσχημα να πούμε. Μου λέει είσαι άσχετος με την μπάλα αν λέει είναι πέναλτι λέει αυτό. Και εγώ την Τετάρτη θα παίξω διπλό ημίχρονο την Μπενφίκα, διπλό τελικό. Δικαίωμά σου ρε μεγάλε το λέω να πούμε. Να πάω να παίξεις ό,τι κουστάρεις, λέω, τα λεφτά σου θα παίξεις. Αλλά άσχετο λέω λες εμένα που σου αποδεικνύω, γιατί τον έβαλα το βίντεο και σου δείχνω ότι εδώ υπάρχει ανατροπή 100%. Εσύ είσαι μάλλον το λέω μεγάλη κομπλεξάρα. Ένας από τους πολλούς που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Κοντεύσαμε να πιαστούμε στα χέρια με το, με το χοντρό σήμερα. Ρε, ναι, ρε. Ρε, εσύ έτοιμος ήμουν. Δηλαδή ήταν πολύ προκλητικός. Χωρίς να με ξέρεις τα καλά καθούμενα, με λέει είσαι άμπαλος, είσαι άσχετος. Ναι, και αυτά. Τον άρπαξα και εγώ, σου λέω έτοιμοι ήμασταν. Έκαλα. Ναι, και στο τέλος την πήρε χαμπάρι ότι αγρίευσα. Είσαι και λίγο έτσι κακεκτικός. Την πήρε χαμπάρι ότι αγρίευσα. Την πήρε, σου λέω, χαμπάρι ότι αγρίευσα και μου λέει εντάξει, μου λέει αδερφέ, δεν θα μαλώσουμε κιόλα. Λέω τα αδερφέ, λέω σε αυτόν που σε έβγαλε από την κοιλιά τη μάνα σου αν έχεις, το λέω. Όχι σε μένα το λέω. Αδερφός δεν είσαι, το λέω. Εντάξει. Κομπλεξικός είσαι, το λέω. Καλά, εντάξει, μην τα χάνει τζάμπα κι εσύ. Απλά ξέρετε τους λες, θα τους κάνεις και λίγο πλάκα. Τουλάχιστον θα λες αυτό, ήταν και εντός περιοχής, ρε παιδί μου. Αν τα παίρνουν απέναντι έτσι από την περιοχή, βουτάνε και τα φίλε, δεν γίνεται να κάνω πλάκα, δεν γίνεται να κάνω πλάκα έναν άνθρωπο ο οποίος δείχνει τον κομπλεξισμό του και μου λέει την Τετάρτη, επειδή δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει στραβή του ΠΑΟΚ με την Τρίπολη τώρα ο αόρατος και ο νεοφώτιστος, περιμένει την Τετάρτη, περιμένει την Τετάρτη να βγάλει τη χολή του με την Μπενφίκα. Δεν μπόρεσε με τους Ρώσους με τη Σπαρτάκ, δεν μπόρεσε με τους Ελβετούς με τη Βασιλεία. Οι χαρές τους αυτές ναι. θα είναι. Με ξένα γεννητικά, ούτε με ξένα γεννητικά όργανα δεν μπορούν να ερωτοτροπήσουν αυτοί. Εντάξει ρε φίλε. Δε. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Εγώ δεν θα ξεχάσω τους άλλους που περιμένα τότε με την Dortmund ρε φίλε και τα δυο. Και ο Μόχρομπι και αυτό. Ναι. Αλλά αυτές θα είναι οι χαρές τους. Μην νομίζεις από εδώ και πέρα αυτές θα είναι οι χαρές τους. Αλλά δεν ασχολούμαι. Εμείς πάμε, είπαμε. Θα μπούμε στα μεγάλα. Μέχρι τώρα πήγαινες ρε εσύ στην ταβέρνα της Συνοικιακιά, εκεί που ερχόταν ο Μπαρμπαμίτσος με την ποδιά ξεφτυλερωμένη, σκούπισε τα χέρια εκεί και έπαιρνε παραγγελία με τον Μπλοκάκι, με τον Βολίδη στα Αθήνα μου. Και τώρα θα μπεις μέσα στα μεγάλα τα κουρμέτα εστιατόρια που έρχεται ο σεφ με να πούμε και λέει κύριε σας προτείνω το τάδε κρασί, σατόματο όπως θα λένε αυτά τάδε. Και λες πω ναι, ήταν μια πολύ εξαιρετική χρονιά ήταν. Ναι. Της ανοίγει το κρασί και σε δίνει και την τάπα να τη μυρίσεις. Κατάλαβες. Και τι ακόλπα πάνε να ζήσει ο Παοκτής τώρα και λάει ήταν. Τι να κάνω ρε φίλε. Έτσι ρε φίλε. Ενώ άλλος εδώ περπανώντας εκεί με το μολυβάκι στα αυτή να πούμε έρχεται να πάει. Ναι βάλε δάστορα μία γίγαντες και μία χτυπητή στο 4 γράψε. Και μία μαλαματίνα ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Έγινε Αγγελάρα. Φεύγουμε από. Άντε Λεβέντη που θα τα πούμε την Τετάρτη εγώ πιστεύω. Την Τετάρτη θα τα πούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε κάνουμε και το τελευταίο break. Οι τελευταίοι στείλτε μηνύματα για άλλα 20 λεπτά. Τέσσερις μπλουζάρες από το Club PAOK Montreal από τον Καναδά. Ο φίλος μας ο Πάρης τις έχουν στείλει. Υπέροχες μπλούζες, συλλεκτικές, μοναδικές. Με στάμπα μπρος πίσω. Είναι δικές σας. 12 η ώρα θα πω τους νικητές. FM κενό, ονοματεπώνυμο. Σχόλιο αν θέλετε, αποστολή στο 54526. Τηλεφωνικές γραμμές μετά το break 2310 287 και 38. Να μου πείτε την άποψή σας για τη ματσάρα της Τετάρτης. Ο ΠΑΟΚ παίζει την Τετάρτη το ματς της ιστορίας του.
Διάλειμμα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε τελευταίο τέταρτο για τις ασπρόμενες πτήσεις. Μετά σου τρέγια εδώ και Βασιλικά Βαδία στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Εδώ σε μπλούσα για Τετάρτη, λέει ο Βρήνος ο Κώστας. Και ο άλλος ο Κώστας, ο 710, μπαίνει και αυτός στην κλήρωση. Και ο άλλος ο Κώστας, ο 071, μπαίνει και αυτός στην κλήρωση. Η Μιχαέλα, 115, η Ευαγγελία, ο Γιάννης, ο Μιχάλης, ο 974, ο Σταύρος, ο άλλος ο Σταύρος, 939. Πάρα πολλές συμμετοχές για τα τέσσερα μπλουζάκια από φίλους και φίλες. Σε 10 λεπτάκια θα γίνει η κλήρωσή μας. Κόνια Σπορ, Μπούρσα Σπορ, 1-1 τελικό με χ ημίχρονο. Μπεσίκτας Ατάλια Σπορ, όσοι το παίξατε διπλό, 9 φράγκα κυκλώστε το. Έληξε. Διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Μόλις τώρα Μπράγκα Άβες 0-1, 7-25 φραγκάκια όσοι το έχουν παίξει. Η Ρεάλ Μαδρίτης μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο ητάται από τη Χιρόνα με 1-0 στο 33, 8-25 φράγκα εδώ. Θα πρόκειται για μεγάλη έκπληξη αν τελικά μείνει έτσι. Πάμε στο φίλο όμως που είναι στη γραμμούλα, αφού πούμε ότι η Μαρσέιγ με την Ρεν στο 89 είναι στο 2-2, 0-2 ημίχρονο ήταν τούτο. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα Γιωτάσο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Νίκο. Τι κάνετε Γιωτάσο. Καιρό έχω να σας ακούσω. Καλά, καλά κύριε Νίκο. Είναι καλά, καλά και πανέργεια θα έχουμε εδώ και πέρα. Τι έπαθες πανέργεια. Άρα Νίκο. Τι μας περιμένει από εδώ και πέρα. Τι μας περιμένει, τι έγινε. Πολλά γεγονότα θα μας περιμένουν. Δηλαδή. Πάρα δηλαδή. Πολλά γεγονότα. Καταρχήν, Νίκο μου, πες μου την Τετάρτη τι πιστεύεις, θα περάσει ο Πάκος ο Μήλος. Κοίταξε που κάτι. Θα απαντήσω και στο ερώτημα που έχεις κάνει. Ναι. Κοίταξε που κάτι τώρα. Εδώ πέρα η ΕΠΟ που ανήκει, πούμε, στο κράτος, στο Λορέτη, από τα Βαϊκά. Νίκο, δεν σε ακούω. Δεν μπορεί να φωνάξει. Όχι, δεν αφωνείς, χάνεται το σήμα σου. Δεν έχεις καλό σήμα. Τώρα ακούεις, λίγο καλύτερα, λίγο καλύτερα. Ενώ και από που ανοίγει εκεί πέρα την καφετέρια στο ΕΠΟ. Νίκο, χάθηκες αγόρι μου. Χάθηκες εντελώς. Ξαναπάρε, Νίκο. Ξαναπάρε. Δεν πρόλαβα να σε ακούσω. Δεν μπορώ δηλαδή. Λοιπόν. Βιτόρια Μπαΐα Ατλέτικο Μινέιρο 1-0. Αμέρικα Μινέιρο Φλαμέγκο 2-2 στο 90 με 10 η Φλαμέγκο. Ιντερνασιονάλ Παλμέιρας 0-0 στο 90 και αυτό. Μαρσέι Γρεν είπαμε 2-2 στο 90, δεν μου το έχει βγάλει τελικό ακόμη. Άσκολη Κοζέντζα Κάλτσιο 0-1. Τσιταντέλα Κροτόνε 2-0. Φότζια Κάρπι 4-2. Ρίεκα Ίστρα 1961 3-3. Ματσάρα. Αλμερία Τενερίφη 1-0, Χιρόνα Ρεάλ Μαδρίτης 1-0. Μόλις τώρα, Αλιάνσα Λίμα Ντεπορτίβο Μπινασιονάλ 1-0 στο 19. Ναι, ορίστε. Ξαναμένω παρελθόν. Έλα, Νίκο, έλα. Τώρα σε ακούς. Τώρα σε ακούω καμπάνα. Μπράβο. Από την ώρα που ανήκει εκεί πέρα αυτή η ομοσπονδία ποδοσφαίρου στην καφετέρια του Κοκαλιάρη, αυτομάτως σήμερα, κοίτας από κάτι, σήμερα φέραμε έναν άνθρωπο από την Κροατία, έναν Πορτογάλο. Αληθεύει αυτό? Ναι, όχι σήμερα, έχει δύο μέρες. Δύο μέρες. Εγώ το λέω σήμερα, για σήμερα εγώ το λέω. Έτσι, ναι, έγινε συμφωνία, τον deal έγινε πριν. Αυτός νομίζω είναι ένας άνθρωπος μυστήριος είναι. Μην το παίχνουμε λιγάκι το θέμα αυτό, γιατί είναι πολύ μυστήριος. Όπως είπα, μουσκάρι αυτός που ανέβη τον Λαστέρα, ήταν μουσκά το Λαγκαδά. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που είναι σαν να πούμε μυστηριώδης η κατάσταση είναι. Θα μπλέξει ο Πάθος, θα μπλεχτεί άσχημα με αυτόν τον κύριο. Λες. Τον Πορτογάλο, βέβαια. Για να τα δούμε. Σε τι απάνω. Στα αυτά τα ωραία μου κουπονάκια που παίρνουν δεξιά και αριστερά. Τι εννοείς. Δηλαδή, να μου σκάει εγώ το κουπόνι, θα το βάλω εγώ στο εργάλιο. Εσύ θα το παίξεις, πούμε, στην Αδραβίδα. Έτσι. Για το στίχημα, λες. Για το στίχημα, λες. Ναι, εγώ λέω για την Αδραβίδα, λέω εγώ έτσι. Ναι, ναι. Και θα βάλω και 5.000 που με πάνω σκάρι. Εγώ το φοβάμαι τον κύριο αυτόν. Αλλά ξέχασε και το άλλο.
Έφαγε ο αυτός που παρακάνει ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕΠΑΟΚ. Καλός άνθρωπος. Έφαγε που δύο χρόνια έφαγε αποκλεισμό από, από τα γήπεδα. Είναι έτσι. Τρία χρόνια. Όπως θυμάμαι ένα έργο σαν τον από τα ελληνικά γήπεδα, από τα ελληνικά γήπεδα. Ναι, έμαθα σαν τον ελληνικό το Βέγκο, να πούμε, που έπαιζε το έργο του το Σπαθάρη. Ναι. Ναι, μοιάζει σαν το Σπαθάρη, να πούμε, τη γειτονιά μας. Δηλαδή, ζητάσω γίγαντα... Το λιμάνι της Θεσσαλονίκη ποιος το πήρε, αν επιτρέπετε, το ξέρετε μήπως. Έχει μετοχές, έχει ένα ποσοστό η Βασαβίδης. Δεν έχει, το πήραν οι Αμερικάνοι. Ναι, έχει ένα ποσοστό και ο Ιβάν Σαββίδης. Οι Αμερικάνοι το πήραν, ούτε Γάλλοι, ούτε Πορτογάλοι. Έχει ένα ποσοστό, λέω, και ο Ιβάν Σαββίδης. Είπα πάλι, εγώ θα απαντάω όμορφα και ωραία. Το πήραν οι Αμερικάνοι. Ακυρώθηκε η σύμβαση των Γάλλων και των Γερμαναράδων και του κύριου αυτού. Ακυρώθηκε. Το πήραν οι Γερμανοί, οι Αμερικάνοι, το πήραν οι Αμερικάνοι και το λιμάνι της Αλεξανδροπόλεως. Εγώ είχα μείνει σε αυτό που σου λέω, δεν το γνωρίζω αυτό. Από την ώρα τα Σκόπια να μπουν στο ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι θέλουν βάσκο εκεί πέρα μέσα. Να περνάνε από εδώ πέρα τα δικά τους τα εμπορεύματα, να πάνε τα Σκόπια. Και τα Σκόπια θα πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Έτσι. Οι Αμερικάνοι το πήραν και αυτό το θέμα που λένε ότι πήραν το λιμάνι και το άλλο, θα σε πω κάτι. Πληρώνει, κάνω μια ερώτηση. Εγώ σαν ένας πολίτης που πληρώνει το φόρο μου. Ναι. Πληρώνει, πούμε, τη σουρωτή, το έσημα, φόρο και τέτοια πληρώνει. Πληρώνει τους εργάτες. Πληρώνει, πούμε, το ενίκιο που είναι το μεγάλο παλάτι που είναι 1.800 το χρόνο. Το πληρώνει την εφορία, πληρώνει το έργο. 900 χιλιάρικα είναι το ενίκιο, νομίζω. Είναι, εγώ σε λέω, όλα μαζί είναι 1.800. Εγώ την πρώτη χρονιά που επινοικίασε το Μακεδονία Παλάς ήταν 900 χιλιάρικα, έτσι ήξερα. Κοίτα, όλα μαζί με το φόρο και με τα τηλέφωνα και με τα νερά και με τα φώτα. Πρόσεξε λίγο. Να σου μιλήσω ειλικρινά. Δεν ξέρω αν πληρώνει ή όχι. Αλλά. Αν δεν πλήρωνε, δεν θα είχε σκάσει καμιά βόμβα. Δεν θα είχε βγει βρώμα. Να ολοκληρώσω. Νίκος, ακούμε προσοχή. Δεν θα είχε βγει κάποιος να παραπονηθεί, να κάνει μια καταγγελία, να κάνει μια προσφυγή, να φύγει, αποταθεί στη δικαιοσύνη κτλ. Εσύ τι λες, δεν κάνανε προσφυγή. Ποιος, πού, πότε και από πού. Εργαζομένοι. Ποιοι, πού. Οι εργαζομένοι που στο εμπορικό και το εμπορικό εμπορίο. Στο εμπορικό εμπορίο. Στη Θεσσαλονίκη. Δεν το ξέρω αυτό. Κάνανε την καταγγελία. Εδώ πέρα οι εργαζόμενοι, άσχοι εργαζόμενοι. Δεν βάζει να έχει του εργαζόμενου. Εδώ λέμε τα φώτα, τα νερά και τα κλώστα. Να καταλήξουμε στο συμπέρασμα. Τι θες να πεις. Συμπέρασμα είναι, κύριε Πογοητάσο μου. Ναι. Το έργο θα είναι πάλι το ίδιο έργο θεατές. Σήμερα μιλάμε, σήμερα ο Ολυμπιακός. Αυτό το σωματείο του Πειραιά, Παναγιάν που ήρθα, έτσι, αναλαβαίνει τα παιδιά του. Από πίσω της κουρτίνας θα είναι, πούμε, ο πατέρας του. Το χοντρό τον κάνει σέντρα από εκεί που ήρθε. Ναι. Ο Κοκαλιάρης, ο Θωμάς ο Μητρόπουλος, αναλαβαίνει τα ποσοστά της εταιρείας του Ολυμπιακού. Έχει μέσα την καφετέρια του. Μα ένας Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν, πούμε, ο άνθρωπος αυτός της ΑΕΚ, το τονίζω. Ναι, μας τι μας νοιάζουν όλα αυτά, Ρίνικο. Με νοιάζει από την ώρα που πάει να κάνει, πούμε, deal. Δηλαδή πάει να πάρει, να πούμε, τα Γιάννενα, την Καστοριά και κάτι άλλους εψημί. Σε αριστεχνέα σωματεία, ας πούμε, πάνω σκάει. Εψημί Μακεδονίας, εψημί Κοζάνη, εψημί Θεσσαλίας, αυτά τις ενώσεις. Θέλω να πάω να πάρει τις ενώσεις και δεν πήρε ούτε δύο. Τι με λες εμένα, Ετασούλη, γιγαντά. Γι' αυτό εγώ σου λέω ότι αυτή τη στιγμή αυτό σωματείο αιμορραγεί από 50 μεριές. Θα μπει ο ΠΑΟΚ, κοίτα, θα μπει ο ΠΑΟΚ στο Σούπερ, το Τσάμπιο Λίγκ θα μπει μέσα στο κρουπ. Θα μπει στο κρουπ. Και να τελειώσω. Θα μπει στο κρουπ. Μπήκε στο κρουπ. Ουσία είναι μία. Ο ΠΑΟΚ είναι φημί. Είναι σκλαβωμένο σωματείο. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι το Ισανό. Σανό τροϊκό τάσο, μαγόρι μου. Σανό. Να σε πω κάτι, Τάσο. Πρόσφατα,
πήγε στην Αθήνα τόσο ο μεγαλομέτωχος, που παραθέτονται μεγαλομέτωχο, το λέω έτσι. Πήγε να πούμε στην Αθήνα να βρει πούμε, τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης και τον Υπουργό Οικονομικών. Mm-hmm. Έφαγε πόρτα. Γιατί έφαγε πόρτα? Ποιος έφαγε πόρτα? Ρωτάω εγώ, ένας πολίτης, ρωτάω εγώ τον κύριο Αυτόμα. Ναι, αυτό, ποιος έφαγε πόρτα, ο Σαβίδης? Ποιος, εγώ έφαγε, για εσύ. Γιατί έφαγε πόρτα? Δεν το γιατί, γιατί πούμε ο Γραμμένος και με το Γραμμένο, το Γραμμένο του πούμε ο άνθρωπος... Δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα να σου πω κάτι. Εγώ αυτό που ξέρω και αυτό που βλέπω είναι ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει 2 χρόνια συνεχόμενα τίτλο. Του κλέψανε ένα πρωτάθλημα και πάει να αλλάξει την ιστορία του Τετάρτη. Τώρα εσύ τι λες, πού τα βρίσκεις, τα ανακαλύπτεις και βγαίνεις παραμονές ενός μάτς που έχεις ραντεβού με την ιστορία σου. Να λες δια πράγματα, Ενίκο, τι να σου πω. Εντάξει, οκ. Βρες οι αγόρι μου. Δεν σε λέω ότι πώς είναι τα γεγονότα. Όχι πάλι, ο υπέμικας θα πέθα. Εγώ θα περίμενα σήμερα να πει για το αρχικοράκι, τον Κομίνη που έκανε δώρο το πρωτάθλημα στο χάρτη του Γατούλη. Εντάξει, και αυτός ο άνθρωπος σφύριξε στην πρεμιέρα. Κοίτα, με έκανε ωραία πάσα. Τον Κομίνη, το καναβάλτη μου αυτό. Ο Κομίνης είναι του ποιανού είναι ο άνθρωπος? Μήπως είναι του Μελισανίδη? Εσύ ποιανού λες να είναι? Ποιανού είναι? Του Μελισανίδη. Έτσι, δεν του Μελισανίδη. Ποιανού είναι? Έτσι, να σε πω, του Θωμαΐδη. Όχι ο Κυριάκος Θωμαΐδης, μην το πούμε το όνομα, γιατί ο Θωμαΐδης ο άλλος είναι Παναγιά μου βοήθεια, είναι καίει, πολύ καίει. Τέλος πάντων, ο Κυριάκος Θωμαΐδης, αυτός ο Κυριάκος Θωμαΐδης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έχει πούμε βάση το Μελισανίδη, βάση του Μελισανίδη, ο άνθρωπος αυτός ο άνθρωπος σε μια νύχτα μέσα έγινε πρόεδρος ένα σωματείο των Αθηνών. Νίκο, τρέξτε όμως, γιατί έχουμε τέλος. Έχω και την κλήρωση να κάνω. Και κλείνω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Πάπου θα περάσει το Champions League. Έτσι. Αλλά τα γεγονότα θα τρέχουν πάρα πολύ καλά. Να σου βάλω κάτι εύκολο να με βοηθήσεις. Ναι, φετάσω μου. Άμα θες. Αν μου δώσεις 4 νούμερα, Νίκο, από το 1 ως το 24. Άμα θες, ρε Καρτάση, αλλιώ θα το κάνει ο Βασίλης. Επειδή ξέρω ότι είσαι λίγο περίεργο. Από το 1 στο 24, 4 νούμερα. Να δώσουμε. 5-4-3. Πώς? 5-4-3. Πώς? 5-4-3. Και άλλο ένα. Και 6. Έγινε, Νίκο, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου. Καλό βράδυ. Δώσε λίγο μουσική, κύριε Ευρώ, τους νικητές. Άσκολη, Κοζέντζα Κάλτσιο 1-1, κυκλώσε το Χ στο 2-0-16. Η Μπράγκα ισοφάρισε την Άβες στην Πορτογαλία 1-1 στο 66. Το ίδιο έκανε και η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Χιρόνα. Λίγο πριν τα τελειώματα, στο ημίχρονο, Χιρόνα, Ρεάλ Μαδρίτης 1-1. Λοιπόν, πάμε στους νικητές. Όσοι φίλοι και φίλες ακούστε το όνομά σας. Έχετε κερδίσει από μια υπέροχη μπλούζα από το Club PAOK Montreal Καναδά από το φίλο μας τον Μπάρι τον Ζούνη που τις πακετάρισε και τις έστειλε για να σας χαρίσουμε. Λοιπόν, 6932-071 Παχατουρίδης Κωνσταντίνος, 6939-115 Αγγελίδου Μιχαέλα, 6973-704 Μάνεση Ευαγγελία και 6932-876 Μήτρακας Ιωάννης. Επαναλαμβάνω. Παχατουρίδης Κωνσταντίνος, Αγγελίδου Μιχαέλα, Μάνεση Ευαγγελία και Μήτρακας Ιωάννης, οι νικητές και οι νικήτριες για τη μπλουζάρα από το Club PAOK Montreal Καναδά. Θα τις παραλάβετε από εμάς, εδώ από την εκπομπή, θα πρέπει να έρθετε το επόμενο Σάββατο που θα έχουμε πάλι τις σας πρώτες πτήσεις 10 η ώρα το βράδυ και ελάτε λίγο πιο μπροστά για να σας γνωρίσουμε κιόλας. 2-1 μόλις τώρα η Μπράγκα το γυρίζει, έχανε 0-1, ημίχρονο 0-0 ήταν, προηγήθηκε σε αρχές του δεύτερου ημιχρόνου η Άβες με 0-1 και τώρα το γυρίζει στο 67 η Μπράγκα Άβες το 2-0-22-2-1 και με αυτό το αποτέλεσμα και αφού σας ευχαριστήσω θα κλείσουμε την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο το ακροτήριο του Λίμπερο και των Ασπρονοτήσεων που ήταν άλλο ένα βράδυ εδώ, συντροφιά παρέτσα μας, για τις πάρα πολλές τηλεφωνικές γραμμές σας, για τη μεγάλη συμμετοχή
για την κλήρωση με τα μηνύματά σας. Να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη τον Καβαδία. Πρώτα ο Θεός, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το βράδυ εδώ πάλι με ασπρόμενες πτήσεις. Ίσως υπάρξει, θα μας ενημερώσει ο σταθμός, μια έκτακτη εκπομπή, δεν το ξέρουμε, αν θα μπορέσουμε κιόλας να παραβρεθούμε, για τη ματσάρα ΠΑΟΚ Μπενφίκα, στην προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα της Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης να πάει η ομάδα της Θεσσαλονίκης στους ομίλους του Champions League και να γράψει ιστορία, να αλλάξει το ταβάνι του. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι σας από αύριο. Πρόκριση στην ΠΑΟΚΑΡΑ, νίκη στην ΠΑΟΚΑΡΑ Τετάρτη και είσοδο στους ομίλους του Champions League. Να είστε όλοι σας καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από ασπρόμενες πτήσεις και Τάσο Τρέγια Τρόπουλου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Μια καλή εβδομάδα αύριο. Auf Wiedersehen.